Είμαστε εδώ σε μια πολύ σημαντική εκδήλωση που ξεκινάει σήμερα, μάλλον σε έναν ενημερωτικό κύκλο που ξεκινάει ο Δήμος Πατρέων και οι κοινωνικές του υπηρεσίες για ένα πολύ σημαντικό και φλέγον θέμα που πολύ συζητάμε και μας απασχολεί, διότι η οικογένεια και ιδιαίτερα ο γονιός περνά μία από τις πιο δύσκολες περιόδους, διότι οι προκλήσεις του σήμερα είναι ιδιαίτερα έντονες και επομένως θα πρέπει και ο ίδιος να είναι έτοιμος ώστε να μπορεί να ανταπεξέλθει και με επιτυχία να έχει αυτό το ρόλο του γονιού. Πολλοί θα αναρωτιούνται, μα είναι δυνατόν να έχουμε ανάγκη να καθίσουμε, να ακούσουμε για το πώς μπορούμε να είμαστε καλοί γονείς. Δυστυχώς η καθημερινότητα και τα γεγονότα τα οποία καταγράφουμε μαρτυρούν πως ναι, το έχουμε ανάγκη. Θα καλέσω λοιπόν τον επιστημολογιότατο πατέρα Γερασιμάγγελο Στανίτσα, εκπρόσωπο του Μητροπολίτου Πατρών, να απευθύνει ένα σύντομο χαιρετισμό. Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για την τιμητική πρόσκληση που είχατε την ευχαρίστηση να μας αποστείλετε για να συμμετάσχουμε σε μια τόσο σημαντική ημερίδα που έχει αντικείμενο θέματα που σχετίζονται με την οικογένεια και την αγωγή των παιδιών. Είναι αλήθεια πως η πιο γοητευτική, ουσιαστική και συγχρόνως δύσκολη, αλλά χρονοβόρα και μακροχρόνια ενασχόληση, είναι η ανατροφή των παιδιών. Είναι ένας ωραίος δρόμος που συνδυάζει και τα δύο, και το ωραίο ταξίδι και την άφιξη στην Ιθάκη. Όμως σχεδόν όλοι μας μπαίνουμε σε αυτό το δρόμο τυχαία, χωρίς να σκεφτούμε ούτε την ομορφιά, αλλά ούτε και τις δυσκολίες του. Και τότε μαζώνουν οι ανασφάλειες, το άγχος και η πίεση. Επειδή δεν είναι επαρκής οδηγή η αγάπη και η έφητη γνώση και το έστικτο, αναζητούμε βοήθεια, στηρίγματα και σύμβουλες και δεν τα βρίσκουμε. Η γνώση που έχουμε από τους γονείς μας θεωρείται ξεπερασμένη και την απορρίπτουμε, αλλά τότε, αλλά σήμερα λέμε, ο τρόπος που οι συγγενείς και οι φίλοι μας και οι γνωστοί μας ανατρέφουν τα παιδιά τους μας προτείνουν μια ελλειπή γνώση, πληροφορίες από βιβλία, άθρα, εκπομπές μας μπερδεύουν περισσότερο. Έτσι λοιπόν συναντάμε το παράδοξο φαινόμενο. Γονείς με μόρφωση, με θάρρος και προσωπικότητα που δεν νιώθουν καθόλου σίγουροι για τις γονεϊκές τους απόψεις και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν για να μεγαλώσουν σωστά τα παιδιά τους. Αισθάνονται ότι παραπέουν και χρειάζονται κάποια καθοδήγηση και ενθάρρυνση. Το πρόβλημα είναι πού θα τη βρουν. Ο καλύτερος βέβαια τρόπος είναι να υπάρχει ένα ευρύ δίκτυο συμβουλευτικής των γονέων. Μέσα στα πλαίσια αυτά άρχισαν να δημιουργούνται ειδικές σχολές γονέων σε κάθε Μητρόπολη περίπου της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μετά έχουμε τα συμβουλευτικά όργανα των Δήμων της πατρίδας μας και όλα αυτά μπορούν να προσφέρουν γνώσεις, ανακούφιση και διεύρυνση γνώσεων. Πιστεύουμε ότι και η ημερίδα που έχει οργανωθεί σήμερα από τους αρμοδίους εδώ δημοτικούς φορείς θα συμβάλλει επαρκώς σε αυτά τα θέματα που έχουν σχέση με την οικογένεια και τα παιδιά. Ευχόμεθα αρχικά καλή επιτυχία, αφού πρώτα σας μεταφέρω τις αρχιερατικές ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτης μας κυρίου κυρίου Χρυσοστόμου, ο οποίος εκτός των άλλων ενδιαφέρεται και πάρα πολύ για το σπουδαίο αυτό θέμα της οικογένειας και των προβλημάτων αγωγής και ανατροφής των παιδιών. Ας μην δυσμονούμε ότι η Εκκλησία τονίζει πολύ έντονα τον ιερό χαρακτήρα της οικογένειας, του οικογενειακού θεσμού και μάλιστα την ονομάζει κατοίκον Εκκλησία για να δείξει το θεόζωτο αυτό θεσμό, τον οποίο πρέπει να το σεβόμεθα, σε αντίθεση με άλλες αντιλήψεις
που προσπαθούν να αποιεροποιήσουν αυτό το θεόζητο δεσμό με τις γνωστές συνέπειες σε όλους μας τις οποίες ζούμε καθημερινά. Διότι δεν μπορεί να είμαστε ευχαριστημένοι από την εικόνα που παρουσιάζει η σημερινή οικογένεια. Και θα πρέπει με πολύ σοβαρό τρόπο να ψαχτούμε όλοι μας, οι γονείς και οι φορείς, να κάνουμε κάτι πριν είναι πολύ αργά. Πάντως υπάρχει ένα πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο ότι στα γκάλοπ τα οποία γίνονται, τα παιδιά έχουν το μεγαλύτερο ποσοστό συμπάθειας και εμπιστοσύνης στην οικογένεια. Που σημαίνει ότι δεν χάθηκε ακόμη τίποτα. Μπορούμε να το κερδίσουμε. Καλή επιτυχία. Ρυθμολογιότατο και η Εκκλησία πράγματι, ο υγιής λόγος της Εκκλησίας μπορεί να παίξει ένα καθοριστικό ρόλο και να είναι βοηθός των γονέων. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο. Είμαι γονιός. Τα καταφέρνω. Και όταν περάσουν τα χρόνια και έρθει η ώρα του απολογισμού, το ερώτημα είναι πολύ πιο σοβαρό. Και έχει πολλές φορές μια απάντηση που δεν αρέσει. Είμαι γονιός, τα κατάφερα. Εγώ σπούδασα νομικά και κάθισα και διάβασα. Ο Άμπετ σπούδασε γιατρός. Κάποιος άλλος στην αίθουσα πήγε σε ένα μάστορα και έμαθε μια τέχνη. Και κάναμε οικογένεια και έχουμε τα παιδιά μας και το ένστικτό μας μόνο ή, αν θέλετε, η αντίληψή μας απλόχερα δίνει τις περισσότερες φορές αγάπη και ποτέ δεν ξέρουμε στη σχέση μας πώς λειτουργούν τα όρια ή πώς λειτουργούν οι συμβουλές. Δίνουμε μια μάχη για επιδόσεις του παιδιού μας, γιατί έτσι πιστεύουμε ότι θα κερδίσει τη ζωή. Αλλά όταν έρχεται η ώρα να δώσουμε απαντήσεις σε κρίσιμα ζητήματα, αυτοσχεδιάζουμε. Και μάλιστα πολλές φορές σε άλλο μήκο κύματος ο πατέρας, σε άλλο μήκο κύματος η μητέρα. Θέλω να εκφράσω τη χαρά μου γιατί ο κοινωνικός τομέας του Δήμου αντιμετωπίζει το πρόβλημα και βέβαια δεν το αντιμετωπίζει σήμερα, ούτε θα τελειώσει αύριο η προσπάθεια να οργανώσουμε μια σωστή σχέση γονιού-παιδιού, μια σωστή απάντηση στο ερώτημα «Είμαι γονιός, τα καταφέρνω». Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τους επιστήμονες που σήμερα είναι μαζί μας και που θα ακούσουμε τις επεξεργασμένες απόψεις τους, να ευχαριστήσω την Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και στο πρόσωπο του Άμπετ και του Αντώνη Χαροκόπου, να ευχαριστήσω όσους εργάζονται, προκειμένου να είμαστε κοντά στο παιδί με αυτόν τον τρόπο. Έχουμε πρωτοβουλίες, κάνουμε προσπάθειες, οι οποίες δεν μπορεί να μας έχουν ικανοποιημένους. Γιατί η ζωή θέλει μάχη και καινούργια πράγματα έρχονται κάθε μέρα που πρέπει να τα βάζουμε στη δράση μας. Θέλω να ευχαριστήσω τους εργαζόμενους στον κοινωνικό τομέα που προσφέρουν τόσα και να ευχαριστήσω και για κάτι ακόμα. Σχεδίασε ο κοινωνικός τομέας και είμαστε έτοιμοι να έχουμε μια οριζόντια σύνδεση των φορέων που ασχολούνται με το παιδί, το παρατηρητήριο παιδιού. Σε λίγες μέρες ο Άμπετ με τον Αντώνη τον Χαροκόπο θα κάνουν τις συγκεκριμένες ανακοινώσεις προκειμένου αυτός ο σχεδιασμός να έχει μια υλοποίηση και να υπάρχει η όσμωση και η σχέση στενή μεταξύ των φορέων που συνδέουν την κοινωνία με το παιδί να είναι μια σχέση η οποία θα δημιουργεί καλύτερες συνθήκες όχι για την παρακολούθηση αλλά για την εξέλιξη των παιδιών μας. Ευχαριστώ και είμαι βέβαιος ότι η σημερινή η μερίδα που έχει μια τόσο μεγάλη ανταπόκριση θα είναι ένα θετικό πρόσημο στην προσπάθεια που γίνεται από το Δήμο και τους φορείς της πόλης προκειμένου η σχέση αυτή
να μην είναι μόνο μια σχέση ενστίκτου ή εμπειρική, αλλά να είναι μια σχέση που στηρίζεται σε επιστημονικά δεδομένα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Δήμαρχε, και με πολύ χαρά ακούσαμε και τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνεται ως Δήμος. Παρακαλώ τον Αντινομάρχη Υγείας, τον κύριο Γεράσιμο Θεσπιάνη. Άγιε Πατέρα, κύριε Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχε, αγαπητέ πρόεδρε του Δημοτικού Οργανισμού Υγείας Πρόνοιας, δημοτικοί σύμβουλοι, φίλοι του Προεδρείου μας και τους ομιλητές μας, εκ μέρους του Νομάρχη Ακάζη, σας ευχαριστήσουμε για την πρόσκληση και να σας συγχαρούμε για αυτή την πρωτοβουλία που έχετε πάρει. Είναι σημαντικό οι φορείς και ένα ολοκληρωμένο δίκτυο να έχουν και οριζόντιες δράσεις. Γι' αυτό το λόγο, άλλωστε, έχουμε και στενή συνεργασία σε πάρα πολλά ζητήματα. Και είναι πολύ σημαντικό αυτό, γιατί αυτά τα προβλήματα, όπως αυτό που θα κουβεντιάσουμε σήμερα, αυτό που θα κουβεντιαστεί και μεθαύριο, και μιλάω και για τα ναρκωτικά και για όλα όσα αφορούν την πρόληψη των ουσιών, δεν μπορούν να αφήνουν κανέναν από εμάς αδιάφορο. Και αυτό γιατί, είτε έτσι είτε αλλιώς, αρκετοί γονείς υπάρχουν εδώ, αρκετοί πρόκειται να γίνουν αύριο, αρκετοί έχουμε δει τον αγώνα που έχουν κάνει οι δικοί μας για να μας μεγαλώσουν και μέσα από αυτό το δρόμο, μέσα από τις ανησυχίες αυτές που έχουμε δει και αυτοί να έχουν, καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά κι εμείς ότι τίποτα δεν μπορεί να είναι στον αυτόματο πιλότο. Ούτε οι αδυναμίες μας, ούτε τα θέλω του παιδιού. Πρέπει λοιπόν μαζί να σχεδιάζουμε τη νέα εποχή. Όχι με λόγια, με πράξεις. Και γι' αυτό θα σας συγχαρώ ακόμα μία φορά. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αντινομάρχη. Και ήρθε η ώρα λοιπόν, η εκλεκτή μας προσκεκλημένη, μέσα από την τοποθέτηση που θα κάνει ο καθένας, να απαντήσει στο μεγάλο ερώτημα «Είμαι γονιός, θα καταφέρνω?». Παρακαλώ λοιπόν να έρθει στο βήμα η πρώτη ομιλήτρια, που είναι η λέκτορας παιδοψυχιατρικής της Ψυχιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Πατρών, η κυρία Αγγελίνα Κατριβάνου. Καλησπέρα σας. Με πολύ μεγάλη χαρά είμαι εδώ σήμερα να μιλήσω για τα παιδιά. Παρόλο που 19 χρόνια βλέπω παιδιά με προβλήματα και ίδια είμαι μητέρα δύο παιδιών, με τον ίδιο ενθουσιασμό και την ίδια χαρά και αγάπη μιλάω για παιδιά όπως και πριν πολλά χρόνια, πριν από 30 χρόνια που αποφάσισα να γίνω παιδοψυχίατρος. Τα παιδιά είναι μαγικά, ο κόσμος τους είναι μαγικός, εγώ μαγεύομαι και θέλω να μιλώ και θέλω να μου μιλάνε και τα παιδιά και να μιλώ για τα παιδιά. Είναι πραγματικά, νομίζω, το καλύτερο πράγμα που μπορεί να συμβεί στη ζωή όλων μας. Η Οργανωτική Επιτροπή μου μίλησε να πω για την φυσιολογική ανάπτυξη των παιδιών. Βέβαια, καταλαβαίνετε, να πει κανείς σε λίγα λεπτά για το ποιοι είναι οι σταθμοί στην ανάπτυξη της ζωής ενός παιδιού, όταν πρόκειται για όλη τη ζωή, στην παιδική και την εφηβική ηλικία, και αυτή η ζωή καθορίζει και όλη τη ζωή, είναι κάπως δύσκολο. Θα προσπαθήσω να αναφέρω μερικά σημεία και ίσως και κάποια στη συζήτηση. Η ανάπτυξη αναφέρεται στην εξέλιξη των λειτουργιών εκείνων που έρχονται από αλληλεπίδραση της ορίμανσης των εσωτερικών, των ιδιοσυγκρασικών χαρακτηριστικών, των δυνατοτήτων δηλαδή που γεννιόμαστε, σύν αυτά που απαρτιώνουμε και προσλαμβάνουμε από την εμπειρία. Η ανάπτυξη δηλαδή είναι αποτέλεσμα κατασκευής, ας το πούμε έτσι, και εμπειρίας και περιβάλλοντος. Η προσωπικότητα, λέμε προσωπικότητα και προσωπικότητα, είναι ένα σύνολο λειτουργιών, σκέψεων και συμπεριφορών που έρχεται σαν να ενώσει τις ικανότητες και τη συμπεριφορά και τη σκέψη από επίδραση εσωτερικών και εξωτερικών παραγόντων. Αυτό που θέλω να πω εδώ είναι ότι αυτό που λέμε ανάπτυξη και εξέλιξη και δημιουργία της προσωπικότητας είναι μια διαδικασία η οποία δεν είναι μια συνεχής γραμμή, η οποία πηγαίνει με ένα πολύ καθορισμένο τρόπο ευθεία. Πολλές φορές έχει και ζιγζάκ και πολλές φορές έχει και αυτό που εμείς λέμε παλινδρομής, δηλαδή πισωγυρίσματα. Και οι γονείς πολλές φορές ανησυχούν και έρχονται σε εμάς και λένε «Μα αφού έκανε αυτό και αυτό, τώρα το ευλογημένο τι το έπιασε και πάλι τα ίδια». Και αυτό είναι να καθησυχάζουμε τους γονείς ότι πολλές φορές τα παιδάκια είτε σε απάντηση σε κάποιο στρες, είτε γιατί η ανάπτυξη το επιβάλλει, να γυρίσουν λίγο πίσω, να διορθώσουν κάτι που δεν είχαν κάνει καλά και
πολλές φορές μετά βλέπουμε να προχωράνε και πολύ πιο γρήγορα. Επομένως, καθησυχάζουμε λίγο τους γονείς όταν βλέπουμε τέτοια χαρακτηριστικά. Τα διαπλασόπουλα, λοιπόν, που έλεγε ο... τα διαπλασόπουλα είναι μια έκφραση που χρησιμοποιούσε ο Γιάννης Τριβιζάς όταν προλόγησε μερικά παιδικά μυθιστορήματα. Τα έχουμε μελετήσει πολλοί σπουδαίοι μελετητές την ανάπτυξή τους από διάφορες πλευρές. Ο Πιαζέ, ας πούμε, ανάλογα με τις γνωστικές τους ικανότητες. Ο Φρόιντ, θα έχετε ακούσει, ανάλογα με συμπτώματα που προέρχονται από τις αισθηκτόδεις ενορμήσεις. Ο Έριξον, ανάλογα με την ψυχοκινητική θεώρηση, δηλαδή την επίδραση του περιβάλλοντος. Ξεκινήσουμε λοιπόν από το μωρό που γεννιέται, το νεογνούλι, το παιδί του πρώτου ή του δεύτερου μήνα. Πολλοί πιστεύουμε ότι τα μωρά είναι όλα ίδια. Κοιμούνται, τρώνε, εντάξει, κλαίνε και λίγο. Δεν είναι αλήθεια αυτό και οι τελευταίες έρευνες εστιάζουν πάρα πολλά προβλήματα ή πάρα πολλές ικανότητες των παιδιών στη μετέπειτα ζωή τους, ακόμα και στην ενήλικη, ότι μπορούμε να εντοπίσουμε χαρακτηριστικά το πρώτο μήνα της ζωής, από τον τρόπο που κονούν τα ποδαράκια τους και τα χεράκια τους, από τον τρόπο που παρακολουθούν με τα ματάκια τους τα φωτεινά ρεθίσματα ή από τον τρόπο που κλαίνε. Άλλα παιδάκια κλαίνε πολύ και έντονα και παρατεταμένα, άλλα λίγο, άλλα ησυχάζουν γρήγορα, άλλα είναι πιο κινητικά, άλλα λιγότερο. Πάντως, πολλές παρατηρήσεις σε παιδάκια, ακόμα και από τον πρώτο μήνα της ζωής, μας βοηθούν να καταλάβουμε πολλά χαρακτηριστικά. Και να πω εδώ ότι συμβαίνει πολλές φορές τα μωράκια να είναι διαφορετικά σε συμπεριφορά και προς την ίδια μαμά. Και το λένε μαμάδες, έχω τρία παιδιά και αυτό ήταν έτσι και αυτό ήταν έτσι. Είναι αυτό που φέρνει το παιδί με τη γέννησή του και είναι το ταπεραμέντο του, η ιδιοσυγκρασία του και βέβαια και τα γονίδια του. Έτσι είναι κάτι το οποίο το καταλαβαίνουμε ότι ο καθένας έρχεται και με αυτό που το έχουν δώσει οι γονείς του και οι παππούδες του. Όσο το παιδάκι μεγαλώνει, κοιτάζει πιο συγκεκριμένα και αρχίζει αυτό το μοναδικό που όσοι το έχουν ζήσει πραγματικά είναι ένα μοναδικό φως στη ζωή μας, το χαμόγελο. Το παιδί μετά τον πρώτο μήνα χαμογελάει και γύρω στους 2-2,5 μήνες αρχίζει και χαμογελάει και κοινωνικά και όσο περνάνε οι μήνες ξεχωρίζει, διαφορετικά χαμογελάει στα παιχνίδια του, διαφορετικά στη μανούλα, διαφορετικά στους γνωστούς και πραγματικά αυτό είναι που μας κάνει να σκεφτόμαστε ότι έχουμε απέναντί μας έναν άνθρωπο, έτσι, ο οποίος ανταποκρίνεται, γελάει, κάνει μούτρα, κάνει γκριμάτσες. Είναι μια ιδιαίτερη χαρά και είναι ένας ιδιαίτερος τρόπος που συνδεόμαστε με το μωράκι. Όσο περνάει ο καιρός, το δεύτερο εξάμεινο του πρώτου έτους, τα μωράκια μιμούνται κινήσεις, μιμούνται ήχους και αρχίζουν και τα ίδια να λένε τις πρώτες τους συλλαβούλες και προς το τέλος του χρόνου βέβαια λένε κάποιες λέξεις. Αυτό που είναι σημαντικό για το τέλος του δεύτερου χρόνου είναι ότι από τον πέμπτο μήνα και μετά δεν πηγαίνουν σε οποιοδήποτε. Αρχίζουν δηλαδή να προτιμούν τη μαμά, να θέλουν να αγκαλιά με τη μαμά και ενώ μικρά, 3-4 μηνών, πάνε στον ένα, πάνε στον άλλο, μετά αρχίζουν να κλαίνουν και να δυσφορούνται, να απομακρύνονται από τη μανούλα. Και αυτό κορυφώνεται γύρω στο χρόνο 12 με 15 μήνες. Αυτό που λέμε attachment, η σύνδεση, έχει μεταφραστεί προς κόλληση, δεσμός ή σύνδεσμος, ή αυτό που θα πούμε εμείς, σχέση, είναι αυτό που ο Μπόλμπι είναι από τους προτεργάτες που το περιέγραψε και που όλοι τελικά εμείς, είτε σαν γονείς, είτε σαν ειδικοί, είτε σαν άνθρωποι από την πολιτεία, ασχολούμαστε με ποια πρέπει να είναι αυτή η σχέση των γονιών με τα παιδιά. Ποια είναι η ποιότητα αυτής της σχέσης, ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της σχέσης, ποιος είναι ο χαρακτήρας, ποια είναι η ταυτότητα αυτής της σχέσης. Πρέπει να είναι μία σχέση αυθεντίας, πρέπει να είναι μία σχέση μόνο στοργής, πρέπει να είναι μία σχέση κατανόησης, πρέπει να είναι μία σχέση παροχής ερεθισμάτων και πληροφοριών, πώς πρέπει να είναι αυτή η σχέση. Και ακούσαμε και τους χαιρετισμούς πριν, πόσο δύσκολο είναι και πόσο κανείς αισθάνεται αμήχανος στο τελικά τι πρέπει να κάνει, πρέπει να διαβάσει, πρέπει να ακολουθήσει αυτά που έκαναν οι γονείς του, πρέπει να ακολουθήσει το ένστικτό του, πρέπει να ακολουθήσει αυτά που κάνουν οι άλλοι, πρέπει τυφλά να ακούσει τις οδηγίες των δασκάλων, τι πρέπει να κάνει για αυτή τη σχέση. Καταρχήν, πρέπει να αγαπάει τα παιδιά. Η αγάπη
είναι η ταυτότητα της σχέσης. Άλλα χαρακτηριστικά της σχέσης είναι η διαθεσιμότητα. Δεν μπορείς να αγαπάς και να μην είσαι διαθέσιμος. Δεν μπορείς να αγαπάς και να μην μπορείς να ακούσεις. Δεν μπορείς να καταλάβεις, να μην μπορείς να αγκαλιάσεις, να μην μπορείς να κοιτάξεις. Η αγάπη τα έχει όλα αυτά. Η σχέση πρέπει να είναι σχέση αγάπης, διαθεσιμότητας, στοργής, αλλά πρέπει να είναι και μία σχέση σταθερή και προβλέψιμη. Μπορεί να είμαστε διαθέσιμοι, αλλά αν δεν είμαστε ήρεμοι, είμαστε αγχωμένοι ή δεν είμαστε προβλέψιμοι. Τη μία το επιτρέπουμε κάτι, την άλλη το απαγορεύουμε, το παιδί μπερδεύεται. Το μπερδεμένο παιδί, το αμήχανο παιδί, είναι παιδί που είναι αγχωμένο, είναι παιδί που είναι ανασφαλές και πολύ πιθανά ένα παιδί που έχει προβλήματα συμπεριφοράς αργότερα στη ζωή του. Θα μπορούσαμε να μιλάμε πάρα πολύ για τη σχέση, αλλά θα πούμε και κάποια στοιχεία αργότερα. Στο δεύτερο και στο τρίτο χρόνο της ζωής, τα παιδάκια κινούνται και μιλάνε βέβαια πολύ περισσότερο και βλέπουμε να αναπτύσσεται αυτό που λέμε παιγνίδι και που φυσικά είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της ζωής του παιδιού. Αν θέλουμε να σκετσάρουμε ένα παιδί, θα σκετσάρουμε βέβαια ένα παιδί και δίπλα ένα παιγνίδι. Το παιγνίδι είναι ευχαρίστηση, είναι εκφόρτιση, είναι ανάπτυξη των δυνατοτήτων, είναι φαντασία, είναι συνεργασία, είναι σύνδεση με συνομιλίκους, είναι τα πάντα στη ζωή του παιδιού. Εδώ έρχεται και ο έλεγχος των σφιχτήρων και αυτό που εμείς οι ειδικοί θεωρούμε ακρογωνιαίο λίθο της ανάπτυξης στην συναισθηματική κατάσταση του παιδιού, αυτό που λέμε συναισθηματική μονιμότητα. Και αυτό που αναπεί ότι το παιδί αισθάνεται ότι ο μπαμπάς και η μαμά και οι σημαντικοί άνθρωποι που το φροντίζουν, η γιαγιά, ξέρω εγώ για παράδειγμα, το αγαπούν και δεν το απορρίπτουν, είτε του επιτρέπουν να φάει το έκτο παγωτό, είτε δεν του επιτρέπουν. Μέχρι τώρα το παιδάκι αισθάνεται ότι η μαμά ή ο μπαμπάς είναι κακοί αν δεν του παρέχουν κάτι και καλοί εάν του παρέχουν. Το τρίτο χρόνο και μετά επέρχεται αυτή η θεμελιώδης για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου κατανόηση της σταθερότητας. Το ίδιο καταλαβαίνετε ότι προβάλλεται και στην ενήλικη ζωή και ο φίλος είναι φίλος, είτε απόψε μας κάνει παρέα και βγούμε, είτε μας πει ότι είναι κουρασμένος και δεν βγούμε. Αυτό η εσωτερήκευση της έννοιας του ότι ο άνθρωπος που με αγαπάει είτε μου παρέχει είτε δεν μου παρέχει, είναι θεμελιώδης για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του παιδιού. Στο τέταρτο και τον πέμπτο χρόνο το παιδί αρχίζει να παίζει με συνομιλίκους, παιχνίδια του φίλου του. Έχει πολλές φαντασίες, δύναμες που το βοηθάνε να ξεπεράσει τις φοβίες, φυσιολογικές φοβίες. Το τέταρτο με τον πέμπτο χρόνο τα παιδιά έχουν φυσιολογικά πολλές φοβίες και πάντα λέμε στους γονείς, μην ανησυχείτε. Τα χρόνια του δημοτικού, αυτό που λέμε εμείς λανθάνουσα περίοδος, μια περίοδος ήσυχη σχετικά, όχι πολύ φασαρία, όχι πολλά σημαντικά πράγματα, πολύ βασική η διαμόρφωση του πρέπει. Μετά τα 6, 7, 8 περίπου χρόνια το παιδί βάζει στη ζωή του το πρέπει. Μέχρι τότε ό,τι κάνει το κάνει γιατί το ευχαριστεί. Είτε γιατί ευχαριστεί τους γονείς, είτε γιατί μετά από αυτό θα πάρει μια ωραία βόλτα, είτε γιατί θα αποκτήσει κάτι που του αρέσει. Το πρέπει και πολλοί γονείς παραπονούνται πάρα πολύ. Έρχονται τα παιδιά τους στην πρώτη δημοτικού, μα δεν καταλαβαίνουν ότι πρέπει να διαβάζει. Πολύ ωραία τους λέμε. Δεν πρέπει να το καταλαβαίνει. Και αυτό που πρέπει να καταλάβετε εσείς είναι ότι το παιδί καθόλου δεν πρέπει. Πολύ φυσιολογικά το παιδί πρέπει να αναπτύξει αυτό το σύστημα που λέμε τύψεις, ενοχές, ηθικές αρχές, αφηρημένη σκέψη για να μπορέσει να καταλάβει το πρέπει. Έτσι, επομένως, έρχεται σε αυτή την ηλικία και πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας. Τα παιδιά αρχίζουν σε αυτήν την ηλικία να ενδιαφέρονται για τους φίλους τους, για τους προπονητές τους, για σπορ, για πράγματα έξω από την οικογένεια. Συνήθως πρέπει να μπορούν να γίνονται μέλη ομάδας και να ακολουθούν κανόνες παιχνιδιού, να παίρνουν κάποια ευχαρίστηση από το διάβασμα και αρχίζουμε να βλέπουμε έτσι και τον πρώτο, ας το πούμε, επιστημονικό τρόπο σκέψης, που έχει δηλαδή την αναζήτηση της αιτίας και το αποτέλεσμα και τον τρόπο που ερευνούμε. Είναι η εποχή που οι γονείς παραπονιούνται και με πολύ πίκρα μας λένε, έρχεται και μου λέει ότι ο μπαμπάς του φίλου του είναι καλύτερος μπαμπάς. Και εγώ δηλαδή τι κάνω.
Είναι πολύ φυσιολογικό τα παιδιά σε αυτή την ηλικία να κάνουν έτσι μια μικρή απαξίωση και να φαντάζονται ότι οι γονείς τους είναι κάποιοι άλλοι γονείς που είναι τέλειοι, που είναι καλοί, που τους καταλαβαίνουν. Αυτά τα βοηθάει πάρα πολύ στην ψυχούλα τους και αυτό το επιτρέπουμε και δεν πρέπει να μας πικραίνει. Αντίθετα, να μας χαροποιεί που τα παιδιά μας έχουν σωστές σκέψεις και αναπτύσσονται σωστά. Μετά αρχίζουν τα δύσκολα. Η προεφηβεία αρχίζει και είναι δύσκολη. Τα παιδιά, πέρα από το ότι ξέρουμε όλοι, αρχίζουν να έχουν εγκάλματα και πρότυπα έτσι από τους stars και όλα αυτά, αρχίζουν να μπαίνουν στην εφηβεία, έρχονται οι ορμόνες, έρχονται οι σωματικές αλλαγές και αλλάζουν τα πάνω κάτω. Νιώθει κανείς την άβρα της εφηβείας που έρχεται και βέβαια ξέρετε ότι αυτά μπορούν να προκαλούν στα παιδιά νεύρα, πονοκεφάλους, πόνους στα κόκαλα, πόνους στην κοιλιά που με καμία ιατρική εξέταση δεν μπορεί να εντοπιστεί. Συνήθως μας εκπλήσουν με το πόσο σκέφτονται και παρατηρούν και πόσα πράγματα ξέρουν, γιατί αλήθεια είναι ότι και πριν τα ξέρουν, απλώς δεν τα λένε. Σε αυτή την ηλικία είναι πάρα πολύ σημαντικό οι γονείς να αρχίσουν να προπονούνται για την εφηβεία, που σημαίνει να οπλίσουν τα παιδιά με εκείνες τις δυνάμεις που θα μπορέσουν να αναπτύξουν τις ικανότητές τους, να γίνουν ασφαλείς, να έχουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και να αυτονομηθούν. Πρέπει και οι γονείς να αρχίσουν να σκέφτονται ότι το παιδί τους μεγαλώνει και θα αυτονομηθεί. Κάπου εδώ, κάπου δεν ξέρω τι έγινε, λείπει μια διαφάνεια, είναι η εφηβεία. Μάλλον το τσουνάμι της εφηβείας σάρωσε και το κομπιούτερ, δεν ξέρω τι έγινε εδώ. Είναι ένα τσουνάμι η εφηβεία, είναι θύελα. Οι εφηβοί επαναστατούν, αποκαθιλώνουν πλήρως τους γονείς και κάθε φίγουρα εξουσίας, παλατζάρουν στις αντιθέσεις. Τη μία είναι πάρα πολύ κοινωνική, την άλλη ξαπλωμένη στο κρεβάτι στη μοναξιά τους. Τη μία παραπονούνται ότι δεν τους αγκαλιάζουμε, δεν τους φροντίζουμε, την άλλη πάμε να τους αγγίξουμε. Έλα τώρα, βλακείς, μικρός είμαι εγώ. Μας φέρνει σε μια μηχανία και πάρα πολλές φορές η εφηβεία για μας, ακόμα και για τους πιο ειδικούς, η δύσκολη εφηβεία είναι δύσκολο να, να την καταλάβει κανείς από ψυχιατρικές νόσους. Πάρα πολλές φορές δηλαδή μια δύσκολη εφηβεία, ένας άνθρωπος που περνάει πολύ βαριά την εφηβεία, μπορεί να μπερδευτεί και με την τρέλα. Πώς να σας πω, είναι τρέλα η εφηβεία. Πραγματικά τα παιδιά τους έρχονται τα πάνω κάτω. Η επικοινωνία, που πολλές φορές μας λένε οι γονείς, πώς θα κάνω αυτήν την επικοινωνία. Η γέφυρα έχει μπει από πριν, από τα παιδικά χρόνια και αυτό που προσπαθούμε είναι να τη διαβαίνουμε όταν το παιδί είναι ήρεμο. Όταν ο έφηβος είναι έξαλλος δεν ακούει, κανένας μας όταν είναι έξαλλος δεν ακούει, να προσπαθήσουμε να ακούμε όταν δεν είμαστε και δεν είναι θυμωμένοι. Και τελικά βέβαια η εφηβεία μπορεί να κρατήσει ως τα 17, 18, 19, καμιά φορά παρατείνεται και ως τα 24, 25, οπότε τελικά διαμορφώνεται η προσωπικότητα. Είναι αλήθεια αυτό και σε αυτό βοηθάνε πάρα πολύ η παράταση του ορίου των σπουδών σε όλες αυτές τις φάσεις που το παιδί είναι σε μια εξέλιξη. Εξελίσσει τις γνώσεις του, εξελίσσει τα ενδιαφέροντά του, εξελίσσει τις επιλογές του. Καμιά φορά διαλέγουμε ένα επάγγελμα, κάπως δεν μας βγαίνει, κάνουμε ένα παρεμφερές μεταπτυχιακό. Έτσι, όσο εξελίσσουμε τις επιλογές μας και τις ανάγκες μας, τόσο μπορεί να εξελίσσεται και η προσωπικότητά μας. Δεν ξέρω αν θα ήταν ευχή η κατάρα να παραταθεί μέχρι τα 40. Εγώ ευχαρίστω, θα ήθελα να ήμουν έφηβη μέχρι τα 400, δεν ξέρω. Ανακεφαλαιώνοντας, ένα παιδί που έρχεται στον κόσμο με θετικά χαρακτηριστικά, με μια ιδιοσυγκρασία θετική, που σημαίνει ότι είναι ένα παιδί που χαμογελάει, που ευχαριστιέται, που ανακουφίζεται, που προβλέπει, που συνδέεται, που το βλέπεις τέλος πάντων και κάνεις χαρά και λέει, δες, Παναγία μου, παλεύτε, θα έρθουμε στο σπίτι μας, κλείσει τα φώτα, δεν είμαστε εδώ. Συν το ότι ζει και ανατρέφεται σε μια εύρυθμη οικογένεια, τέλεια οικογένεια δεν υπάρχει, δεν υπάρχει ο τέλειος άνθρωπος, δεν υπάρχει το τέλειο βουνό, δεν υπάρχει στη φύση, πιστεύω ότι είναι το τέλειο, αλλά σε μια οικογένεια που υπάρχει αγάπη, που υπάρχει ενδιαφέρον, που υπάρχουν ρόλοι, έχει την πιθανότητα να αναπτύξει στενές σχέσεις, καλές σχέσεις και το ίδιο να μπορεί να σχετίζεται με τη δουλειά του, με τους συναδέλφους του, με τους φίλους του και με την οικογένειά του αργότερα με τρόπο θετικό. Οι γονείς
μια θέσιμη, με στοργή, με ηρεμία, με σταθερότητα, προβλέψιμη, να μπορέσουν να καθοδηγούν, να θέτουν όρια, αλλά και να εμπνέουν αισιοδοξία. Συνέχεια με ένα μαράζι και με ένα πρόβλημα και θα δεις όταν θα μεγαλώσεις που θα έχεις όλες ευθύνες, που θα τρέχεις, που θα έχεις οικονομικά προβλήματα, τότε θα σε δω. Δεν είναι καλό πρότυπο αυτό, κάτσε σου λέει το παιδί, κάτσε να μείνω εδώ ανώριμος, πού να πάω να μεγαλώσω. Μην είμαστε άδικοι, περνάμε καλά κι εμείς. Έχουμε φίλους, έχουμε χόμπι, έχουμε τη δουλειά μας, που την αγαπάμε, που την κάνουμε με χαρά. Καλά είναι, δεν είναι τόσο άσχημο να μεγαλώσει εμείς. Πολύ σημαντικός ο ρόλος του προτύπου και δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε μέρες συζήτηση, διότι το πρότυπο ξεκινάει από τη μητέρα και τους γονείς και φτάνει στους δασκάλους και φυσικά προπονητές και βέβαια τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ασκούν έναν καταιγιστικό ρόλο, άλλοτε καλό και πολλές φορές κακό. Και αν δεν μπορούμε επομένως να αφαιρέσουμε τα κακά πρότυπα, προσπαθούμε και πρέπει να προσπαθήσουμε να κάνουμε εισαγωγή καλών προτύπων. Εγώ το λέω αυτό στους γονείς. Ναι, η τηλεόραση έχει κακά πρότυπα. Ναι, εκεί είναι κακά. Να βρούμε πού υπάρχουν να εισάγουμε καλά πρότυπα. Εισαγωγή καλών προτύπων. Κάπως πρέπει κάθε οικογένεια να μπορεί να εισάγει στο σπίτι της καλά πρότυπα. Στη φροντίδα του παιδιού μέρημνα για παροχή ρεθισμάτων, βέβαια όχι καταιγισμός. Τα παιδιά έχουν ανάγκη και δικαίωμα να επικοινωνούν και να μοιράζονται μέσα σε μια σχέση αμοιβαιότητας, υποστήριξης και σεβασμού. Μόνο αυτή η σχέση μπορεί να κάνει το παιδί ικανό, δυνατό, να έχει μια καλή δουλειά, να την ευχαριστιέται, να γίνει και αυτό γονιός, να χαίρεται με αυτό που είναι και να είναι αρκετά δυνατός να κάνει όνειρα και να αγωνίζεται να τα πραγματοποιήσει. Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι μας δώσατε αρκετά ερεθίσματα για να τεθούν ερεθίματα μετά το τέλος των εισηγήσεων. Και να μου τρέψετε να πω ότι διαπιστώνουμε και φοιτητικές συμπεριφορές και σε άτομα άνω των 50. Λέω για τις φοιτητικές συμπεριφορές που η κυρία Κατριβάνου είπε ότι μπορεί να είναι και 40 και 50, αλλά πολλές φορές διαπιστώνουμε και άνω των 60, κυρία Κατριβάνου. Δέχτε συμπεριφορές και πολλές φορές οι γονείς είναι πιο έφηβοι από τα παιδιά. Παρακαλώ να έρθει τώρα στο βήμα η κυρία Εύφη Λάγιου Λιγνού, η οποία είναι ψυχοθεραπεύτρια παιδιών και εφήβων, παιδοψυχιατρικής κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών και του Νοσοκομείου Παιδών η Αγία Σοφία. Η κυρία Λιγνού θα μας αναλύσει το θέμα «Ο ρόλος της οριοθέτησης στην ανάπτυξη της εσωτερικής ασφάλειας του παιδιού». Κυρία Λιγνού, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και όλους εσάς που το οργανώσατε και καταφέρατε να μαζέψετε και αρκετό κόσμο που σημαίνει ότι κάνατε καλή κινητοποίηση, γιατί αυτό που πιστεύω πάνω απ' όλα είναι να μην χρειάζεται να φτάσουν γονείς και παιδιά σε μας στις παιδοψυχιατρικές κλινικές όταν τα προβλήματα θα έχουν σοβαρέψει, αλλά να λειτουργήσουμε προληπτικά όλοι εμείς οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας για να προλάβουμε και να μην οργανωθούν τα προβλήματα. Έτσι λοιπόν εγώ θα ευχαριστήσω πρώτα απ' όλα την κυρία Κατριβάνου γιατί έβαλε μερικά θέματα τα οποία θα θεωρήσω λίγο σαν δοσμένα για να μπορέσω να μιλήσω για ένα ειδικό θέμα αλλά τόσο καθημερινό για όλους μας. Και αυτό είναι η οριοθέτηση, το να βάζουμε όρια στα παιδιά και αυτό δεν είναι απλώς για να συμπεριφέρονται καλά. Αυτό εξυπηρετεί την ανάπτυξη του ψυχισμού τους, εξυπηρετεί την εσωτερική ασφάλεια. Γιατί λοιπόν είναι αναγκαία η οριοθέτηση του παιδιού? Θα έλεγε κανείς γιατί απλά συμβάλλει στην ανάπτυξη και διατήρηση ενός αισθήματος εσωτερικής ασφάλειας απαραίτητου για την ψυχική ωρίμανση του παιδιού. Είναι τρομακτικό για ένα παιδί να νιώθει ότι κυριαρχεί πάνω στους ενήλικες, από τους οποίους εξαρτάται η φροντίδα του. Ποιος θα το προστατέψει από την φανταστική μεν, τρομακτική δε,
δύναμή του, αν όχι ενήλικες. Η αίσθηση της ασφάλειας. Το παιδί γεννιέται με μια βιοψυχική πρίκα. Η ικανότητα του παιδιού να δεχτεί τα δώρα της μητέρας του αντικατοπτρίζεται στη σχέση τους και επηρεάζει την μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Αυτό το συνεχές συναισθηματικό δώσε πάρε. Η μητέρα δέχεται το λιγότερο ή περισσότερο πρικισμένο από τη φύση και από το περιβάλλον της μήτρας μωρό της και του προσφέρει το πρώτο κράτημα, φυσικό και ψυχικό. Εισάγει τον κόσμο στη ζωή του παιδιού της σε μικρές δόσεις από την αρχή της ζωής του. Ενώ οι καλές εμπειρίες του παιδιού θέτουν τα θεμέλια μιας ελπίδας, το ότι θα είμαστε σε θέση να αντιμετωπίσουμε επώδυνες καταστάσεις στη ζωή μας, οι αρνητικές εμπειρίες, εκείνες που δημιούργησαν έντονο άγχος, ευχαριστώ πολύ, δημιουργούν του παρελθόντος, διατηρούνται επίσης στη μνήμη σαν ίχνη, σαν μνημονικά ίχνη. Όσα συναισθήματα έχουν συνδεθεί με αγχογόνες καταστάσεις του παρελθόντος αφυπνίζονται ξαφνικά από ακραίες αλλαγές ή ξαφνικές αλλαγές. Όσο περισσότερο ξένη και λιγότερο δομημένη είναι μια νέα κατάσταση, τόσο το παιδί νιώθει χαμένο, τρομοκρατημένο. Και τέτοιες καταστάσεις είναι η είσοδος στο σχολείο, είναι η αλλαγή κάθε νέας χρονιάς, η αλλαγή σπιτιού, γειτονιάς, πολλές άλλες τέτοιες αλλαγές. Αποφασιστικός παράγοντας στην ψυχονοητική εξέλιξη του παιδιού είναι η δημιουργία μιας αίσθησης εσωτερικής ασφάλειας. Ο Μπόλμπι, στον οποίο αναφέρθηκε η κυρία Κατριβάνου, μιλάει ιδιαίτερα πολύ γι' αυτό. Μέσα από αυτό, το παιδί αναπτύσσει την ικανότητα να εντάσσεται σε ομάδες, να ανοίγεται σε νέες εμπειρίες, να μπορεί να μαθαίνει, να είναι δηλαδή δεκτικός στη μάθηση, να αντέχει τη ματέωση. Για να μπορέσει να αναπτυχθεί αυτή η αίσθηση της εσωτερικής ασφάλειας, χρειάζεται να βιώσει το παιδί πολλές επαναλαμβανόμενες θετικές εμπειρίες. Δεν φτάνουν οι πολλές, πρέπει να είναι και επαναλαμβανόμενες οι θετικές εμπειρίες με τα πρόσωπα πρωταρχικής φροντίδας. Δηλαδή αυτά που άρχισαν να το φροντίζουν από τότε που γεννήθηκε. Με παράλληλη αποδοχή και κατανόηση των συναισθημάτων που μπορεί να είναι αφόρητα για το παιδί. Οι πρώιμες αυτές εμπειρίες του παιδιού είναι αποφασιστικές για την επιθυμία και ικανότητά του για πρόσληψη και διεύρυνση γνώσεων. Αν στην ανάπτυξη του παιδιού κυριαρχήσουν ο θυμός και ο πόνος, η πρόσληψη γνώσης συνδέεται με φόβο, δυσπιστία, δυσαρέσκεια ή απλά με απουσία επιθυμίας για μάθηση. Αν οι καταστροφικές φαντασιώσεις του παιδιού δεν έχουν αναιρεθεί από μια μη καταστροφική πραγματικότητα, τότε η στάση ζωής που το παιδί αναπτύσσει είναι ότι ο κόσμος είναι επικίνδυνος για διερεύνηση. Έτσι, η περιέργεια που οδηγεί στην αναζήτηση γνώσης αναχαιτίζεται ή αναστέλλεται. Ο ρόλος των απαγορευτικών ορίων. Γιατί λοιπόν είναι αναγκαίο να βάζουμε όρια στο παιδί? Από τη σκοπιά του παιδιού, η οριοθέτηση μπορεί να μοιάζει βραχνάς και να το κάνει να διαμαρτύρεται. Απ' την άλλη, τα όρια συγκρατούν και προσφέρουν ασφάλεια. Ωστόσο, το παιδί δεν σταματά να δοκιμάζει την αντοχή των ορίων του όχι. Φαινομενικός στόχος του, αυτό που καταλαβαίνουμε, ο συνειδητός δηλαδή στόχος, και αυτό που και το ίδιο παιδί καταλαβαίνει, είναι να σπάσει τα όρια. Ο κρυφός στόχος, ο ασυνείδητος δηλαδή στόχος, είναι να επιβεβαιώσει ότι είναι ανθεκτικά. Όρια που ξεχυλώνουν δεν δείχνουν ευελιξία, αλλά την αδυναμία
και ασυνέπεια του ενήλικα, γονιού ή δασκάλου, πάνω στον οποίο το παιδί στηρίζεται. Λέγοντας όχι, οι γονείς προσφέρουν την ασφάλεια των ξεκάθαρων ορίων στο χάος της παιδικής ανοριμότητας. Προσφέρουν στο παιδί το πλαίσιο για να αναπτυχθεί και το προετοιμάζουν να είναι ανθεκτικό στις ματαιώσεις, τις απογοητεύσεις και τις αντικσότητες της ζωής. Και είναι ενδιαφέρον ότι όχι μόνο η κυρία Κατριβάνου αναφέρθηκε στους έφηβους της τρίτης ηλικίας και νομίζω ότι μπορεί κανείς να καταλάβει πως μένει κανείς έφηβος αν δεν μπορέσει να αντέχει ματαιώσεις και επαναστατεί με το κάθε τι. Αν κάποιος, όπως είναι ο γονιός ή και άλλοι του άμεσου περιβάλλοντος μας, μας υπηρετούν, κάνουν όλες τις δουλειές για χάρη μας, και πολύ συχνά το κάνουμε αυτό δυστυχώς για τα παιδιά μας, τότε τα παιδιά γίνονται αδύναμα και εξαρτώνται από αυτόν. Έτσι δεν μαθαίνουν ούτε να αντέχουν τις απογοητεύσεις, ούτε να συμβιβάζονται για την υπόλοιπη ζωή τους. Η ικανότητα λοιπόν να λέμε όχι στα παιδιά μας συνοδεύεται επίσης από μια ευαισθησία για τις πραγματικές ανάγκες του παιδιού. Ως ενήλικες χρειάζεται να αποφασίσουμε σε τι λέμε ναι και σε τι λέμε όχι. Όμως η απόφαση μας αυτή πρέπει να αντέχει τη συναισθηματική πίεση του παιδιού. Του παιδιού που φωνάζει, γκρινιάζει, κλαίει ή μας κάνει ρεζίλη. Όταν λέμε όχι, πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για την οργή των παιδιών μας. Τα παιδιά πρέπει να νιώθουν ότι οι γονείς και οι δάσκαλοι αντέχουν την έκφραση αρνητικών συναισθημάτων. Η δυνατότητα έκφρασης των έντονων συναισθημάτων και η διαπραγμάτευσή τους είναι αυτά που επιτρέπουν την ομαλή συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών. Κάθε περιορισμός είναι ευκαιρία για εξέλιξη. Λέγοντας όχι στο παιδί, θεσπίζουμε όρια και διακριτές καταστάσεις. Δημιουργούμε ένα χώρο ανάμεσα, ένα νοητικό χώρο, ανάμεσα στις επιθυμίες και την πραγματοποίησή τους. Ένα χώρο σκέψης. Οι περιορισμοί που βάζει ο γονιός, όταν αυτοί είναι λογικοί και δεν εξυπηρετούν ιδιοτροπίες των ενηλίκων, και εκεί είμαι αρκετά αυστηρή, αλλά εμπεριστατωμένες απόψεις βοηθάνε το παιδί να αναπτύξει τις δικές του δυνατότητες. Χρειάζεται λοιπόν να αναρωτηθούμε σαν γονείς, σαν δάσκαλοι, λέμε όχι σαν αντεκδίκηση, λέμε όχι για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο. Γιατί λέγοντας όχι δεν είμαστε κακοί γονείς, παρόλο που έτσι φαινόμαστε προσωρινά στα μάτια των παιδιών μας. Ανησυχούμε μήπως το παιδί μας δεν βγαίνει νικητής και θέλουμε την ευκαιρία να μας νικήσει. Αλλά αυτή η νίκη μπορεί να σημαίνει για το παιδί «οι γονείς μου είναι αδύναμοι και τότε ποιος θα με προστατέψει». Και θα πω λίγο στο θέμα των τιμωριών που επίσης απασχολεί πάρα πολύ γονείς και δασκάλους. Γιατί είναι... Και να το δούμε λίγο προς τον έλεγχο και τη διαπραγμάτευση των συγκρούσεων. Μια πολύ γνώριμη φράση από τη μεριά των παιδιών είναι «άλλα 5 λεπτάκια» ζητάνε για παιχνίδι. Είναι γνώριμη παράκληση προς τους γονείς. Όταν αυτή γίνεται απέτηση, τότε η τυχόν ματέωσή της οδηγεί στην οργισμένη αντίδραση του παιδιού και την αντίστοιχα οργισμένη αντίδραση του γονιού. Σε κανέναν μας δεν αρέσει να του λένε όχι. Και δεν είναι παράλογο να αντιδράσουν τα παιδιά όταν τους πούμε όχι. Πρέπει να περιμένουμε την αντίδρασή τους και να είμαστε προετοιμασμένοι, όχι για να υποχωρήσουμε, αλλά για να επιμείνουμε ήρεμα και σταθερά στα όχι μας. Δεν είναι λίγοι οι γονείς που λένε εύκολα όχι και απροετοίμαστοι για την αντίδραση των παιδιών τους, εκνευρίζονται, φωνάζουν και υποχωρούν. Τι μήνυμα παίρνει τότε το παιδί? Η επιμονή υπερισχύει. Θα περάσει το δικό μου. Τα όρια είναι αδύναμα και μπορείς πάντα να τα παραβιάζεις.
Πότε λοιπόν βοηθούν οι τιμωρίες? Εδώ θα πω απλά, όταν διευκολύνουν την ανάπτυξη. Οι τιμωρίες δεν πρέπει να τρομοκρατούν ή να εξαναγκάζουν το παιδί σε υποταγή. Η τιμωρία είναι ωφέλιμη μόνο αν είναι συνέπεια της πράξης και δεν πρόκειται να αναιρεθεί. Τιμωρούμε όταν ξέρουμε ότι δεν θα κάνουμε πίσω, αλλιώς καλύτερα να μην τιμωρήσουμε καθόλου. Τιμωρία που μπαίνει για να ακυρωθεί, χάνει το στόχο της. Και εδώ θέλω να έρθω λίγο στο θέμα των ενοχών των γονιών. Ήδη λίγο θίχτηκε το θέμα και μέσα στους χαιρετισμούς, αλλά και το σύνδρομο του υπεράνθρωπου γονέα. Μεγάλο μέρος της δυσκολίας μας να πούμε όχι στα παιδιά μας έχει να κάνει με τις ενοχές μας. Μεγαλοποιούμε αυτό που έχουμε στερήσει από τα παιδιά μας, είτε γιατί δουλεύουμε όλη μέρα ή για πολλούς άλλους λόγους. Οι γονείς στην προσπάθειά τους να διορθώσουν το κακό που πιστεύουν ότι έχουν κάνει στα παιδιά τους, έχοντάς τους στερήσει την παρουσία τους λόγω επαγγελματικών ή και κοινωνικών ασχολιών, καταφεύγουν στα πολλά ναι για να αντιμετωπίσουν την οργή, το θυμό και τις επικρίσεις του παιδιού τους. Έτσι λένε ναι για τους λάθος λόγους. Λέμε ναι όταν δεν αντέχουμε να στηρίξουμε τα όχι μας. Οι γονείς χρειάζονται να διαφυλάξουν τη δική τους ικανότητα φροντίδας του παιδιού τους. Δεν είναι υπεράνθρωποι. Και το παιδί τους έχει ανάγκη να βιώσει τις ανθρώπινες διαστάσεις τους. Επιπλέον, σίγουρα δεν εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές ανάγκες του παιδιού τους με το να τροφοδοτούν για δικούς τους λόγους μια εικόνα του εαυτού τους πανταχού παρούσα και τα πάντα πληρούσα. Αν είναι αδιάκοπα διαθέσιμοι, δεν αφήνουν το παιδί να έχει ένα χώρο να νιώσει την έλλειψή τους, να τους στερηθεί και κατά την απουσία τους να αντλήσει από τις μνήμες του, να αναπαραστήσει, να μπορέσει να σκεφτεί. Όταν οι γονείς, αλλά και οι δάσκαλοι, σε μια προσπάθεια να μην απογοητεύσουν το παιδί, υπερβαίνουν τα όρια αντοχής τους, τότε είναι ακόμα δυσκολότερο να δεχτούν το θυμό του παιδιού. Όντας πια και οι ίδιοι θυμωμένοι, δεν έχουν τον ψυχικό χώρο για το θυμό του παιδιού. Ο δικός τους θυμός συγχαίεται με το θυμό του παιδιού και επηρεάζει τις ικανότητες της ωριμότερης πλευράς τους, της ενήλικης πλευράς τους και της αντίληψής τους, καθώς και της ικανότητάς τους να παίρνουν αποφάσεις. Συχνά οι κακές συνθήκες διαβίωσης ενοχοποιούνται για τα προβλήματα των παιδιών. Σίγουρα παίζουν ρόλο, όχι όμως γιατί έχουν άμεση επίδραση στο παιδί, αλλά γιατί η αγωνία και ο θυμός των γονιών για τις συνθήκες διαβίωσης τους δυσκολεύει να έχουν χώρο στο νου τους για τις συναισθηματικές ανάγκες του παιδιού τους. Εξαιτίας των πολλαπλών οικονομικών και κοινωνικών τους προβλημάτων, δυσκολεύονται να έχουν ψυχική αντοχή ώστε να διατηρήσουν με συνέπεια μια στάση οριοθέτησης. Έτσι, χωρίς και οι ίδιοι να το καταλαβαίνουν, προσάπτουν στο παιδί τους το φόρτο των έντονα αρνητικών συναισθημάτων που τους πλημμυρίζουν. Και θα έρθω σε δύο πολύ συγκεκριμένα σημεία καθημερινότητας και συγκρούσεων ανάμεσα σε γονείς και παιδιά. Συχνά βρισκόμαστε, είναι η ώρα του φαγητού, αλλά και η ώρα που ένα παιδί πηγαίνει για ύπνο ή και η διάρκεια του ύπνου. Συχνά βρισκόμαστε αντιμέτωποι με παιδιά που μετατρέπουν την ώρα του φαγητού σε πεδίο εχθροπραξιών και διαπραγματεύσεων για το κάθε τι. Απ' την άλλη, για τους γονείς, το τι θα φάει το παιδί, πώς θα το φάει, πού θα το φάει, είναι τα συνήθη σημεία αιχμής. Βέβαια, μια μητέρα μπορεί να είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην άρνηση του παιδιού της να δεχτεί το φαΐ που η ίδια προετοίμασε. Την αποστροφή του φαγητού από το παιδί της μπορεί να την εισπράξει σαν συνολική ακύρωση, όχι μόνο κατά τη διάρκεια του θυλασμού, αλλά και αργότερα όταν κουρασμένη γυρνάει να του μαγειρέψει κάτι για να φάει, και όχι μόνο για το παιδί, αλλά για όλους.
Οι ώρες του φαγητού ξεσηκώνουν πληθώρα συναισθημάτων, στο βαθμό που η προσφερόμενη τροφή, που προσφέρεται από τη μητέρα επενδεδημένη με τη φροντίδα της, γίνεται αποδεκτή από το παιδί με ικανοποίηση, συμβολίζοντας την αγάπη της. Οτιδήποτε λιγότερο μπορεί να κάνει τη μητέρα να νιώθει ανεπαρκή στο μητρικό της ρόλο. Όταν το παιδί προσπαθεί να αποφύγει ένα δύσπεπτο συναισθηματικό κλίμα κατά την ώρα του φαγητού, τότε μπορεί να αποφεύγει την ίδια την τροφή που το συνοδεύει. Πολλές από τις αρχικές δυσκολίες στη σχέση του παιδιού με τη μητέρα του, συνοδευόμενες συχνά και από τη δυσκολία του πατέρα να ανταποκριθεί στον εξαιρετικά σημαντικό ρόλο του, που είναι στηρικτικός και εξισορροπιστικός, καθρεφτίζονται ανάγλυφα στη διαδικασία παροχής και λήψης τροφής, όχι μόνο στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του παιδιού, αλλά διατηρούνται και στη μετέπειτα ζωή του, αν δεν μεσολαβήσουν επανορθωτικοί παράγοντες που θα ξαναδώσουν στην τροφή την βασική απόλαυση που της ανήκει. Οι γονείς δεν τολμούν να αντικρίσουν οποιοδήποτε αρνητικό συναίσθημα για το παιδί τους, για αυτό τον υπέροχο μπελά, έτσι ώστε να αναγνωρίσουν τα αλληλοσυγκρουόμενα συναισθήματά τους για το μωρό τους και να τα αντέξουν, και αυτή η αμφιθυμία τους τους κάνει να μην μπορούν να πουν όχι στο μωρό τους, στο παιδί τους, στον έφηβο. Έτσι στερούν από τα παιδιά τους την ώρα του φαγητού ήδη από το θυλασμό ένα κανονικό τάισμα με αρχή, μέση και τέλος, ακολουθούμενο από μια φάση μεταβολισμού της τροφής, αλλά και ψυχικού μεταβολισμού της συναισθηματικής εμπειρίας του ταΐσματος. Οι δυσκολίες στον ύπνο. Οι δυσκολίες στον ύπνο έχουν να κάνουν με την αδυναμία του παιδιού να νιώσει αρκετή ασφάλεια, ώστε να μπορέσει να αποχωριστεί τη μητέρα του, τον πατέρα του και να μείνει μόνο. Έχοντας βιώσει μια αρκετά καλή και προστατευτική γονεϊκή φροντίδα, το παιδί αντέχει να αποχωριστεί, κρατώντας μέσα του τα καλά στοιχεία της θετικής εμπειρίας, κρατώντας μέσα του την καλή εικόνα της μητέρας. Εάν γονείς και παιδί έχουν περάσει καλά μαζί, τότε μπορούν να αποχωριστούν και μπορούν να χαίρονται χωριστά, όπως συνεχίζουν να χαίρονται όταν βρεθούν πάλι μαζί. Οι μικροί αποχωρισμοί που βιώνονται θετικά διευκολύνουν τη διαδικασία της αυτονόμησης. Η δυνατότητα του μικρού παιδιού να πάει για ύπνο και να μην χρειάζεται να ξυπνάει μες τη νύχτα για να τρέχει στο κρεβάτι των γονιών εξαρτάται από το αν αισθάνεται αρκετή ασφάλεια. Όταν οι γονείς υπερβαίνουν τα όρια αντοχή τους σε μια προσπάθεια να μην απογοητεύσουν το παιδί τους, που όπως καταλαβαίνουμε κάθε άλλο παρά τις ανάγκες του παιδιού εξυπηρετεί, τότε είναι ακόμη δυσκολότερο να δεχτούν την αγωνία και το θυμό του παιδιού τους μες τη νύχτα. Καθώς η δική τους ανάγκη για ύπνο και για ξεκούραση παραγωνίζεται, χρειάζεται να μπορούν να αναγνωρίσουν πρώτα το δικό τους θυμό πριν να μπορέσουν να στραφούν στις ανάγκες του παιδιού που ξυπνάει και τους ξυπνάει. Οπωσδήποτε ένα μωρό που κλαίει μες τη νύχτα κάνει τους γονείς να αμφιβάλλουν για τις γονεϊκές τους ικανότητες και επηρεάζει την ικανότητά τους να σκεφτούν καθαρά και να αντιμετωπίσουν αυτή τη δυσκολία. Δυσκολία στον ύπνο παρουσιάζει και το παιδί που αισθάνεται εκτοπισμένο από τη γονεϊκή σχέση, από το γονεϊκό κρεβάτι. Δεν θέλει να δεχτεί ότι οι γονείς του έχουν και μια διαφορετική σχέση μεταξύ τους που δεν το συμπεριλαμβάνει. Θέλει να τους ελέγχει ανά πάσα στιγμή, κυρίως μες τη νύχτα. Οι γονείς χρειάζεται να αντιμετωπίσουν τη ζήλια του παιδιού τους για τη συζυγική τους σχέση, η οποία ναι υπάρχει, σαν ενήλικες, χωρίς να ενοχοποιούνται. Χρειάζεται να θυμούνται ότι η οριοθέτηση του μικρού παιδιού και η διατήρηση ενός προσωπικού χώρου για τους ίδιους διευκολύνει και τη σχέση τους, αλλά και τη συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού τους. Όταν ο ένας από τους δύο γονείς
συνήθως η μητέρα, είναι μόνη της, έχοντας τη συνολική φροντίδα του παιδιού της, με τον πατέρα απόντα, συνήθως για δουλειές, μπορεί και η ίδια να αισθάνεται μοναξιά που προσπαθεί να καλύψει κρατώντας το παιδί της στο κρεβάτι της, στο συζυγικό κρεβάτι, ενώ πιστεύει ακράδαντα ότι είναι το παιδί που δεν μπορεί να μείνει μόνο του. Συμβαίνει επίσης να εκφράζει η δυσκολία του παιδιού να κοιμηθεί μόνο του, μια ανάγκη τόσο του παιδιού όσο και της μητέρας να διαμαρτυρηθούν για τον απόντα πατέρα που δεν είναι εκεί να βοηθήσει. Οι εργαζόμενες μητέρες μπορεί επίσης να έχουν ανάλογες δυσκολίες που εκφράζονται μέσα από την αντίσταση του παιδιού τους να πάει για ύπνο και δυσκολία να κοιμηθεί μόνο του. Όταν κατορθώνουν να διαπραγματευτούν τους χωρισμούς της ημέρας, αντιμετωπίζοντάς τους τη στιγμή που συμβαίνουν και μπορούν να πούν αντίο φεύγοντας για τη δουλειά και όχι να φύγουν κρυφά, τότε δεν χρειάζεται να τα μεταθέσουν όλα αυτά και τη διαπραγμάτευσή τους μες τη νύχτα. Ζήλια. Η ζήλια είναι υγιής και φυσιολογική και απορρέει από το γεγονός ότι αγαπάμε. Αν δεν αγαπάμε, δεν ζηλεύουμε. Και μιλάμε για αυτή τη ζήλια, όχι για αυτόν. Εάν δεν έχουν την ικανότητα να αγαπήσουν τα παιδιά, τότε δεν ζηλεύουν. Η αποδοχή της έκφρασης των συναισθημάτων της ζήλιας, αλλά και τα πολλαπλά αναπτυξιακά επιτεύγματα του παιδιού, του επιτρέπουν να ανέχεται τη ζήλια που νιώθει. Το παιδί που συμφιλιώνεται με τη ζήλια του, μπορεί απερίσπαστα να εκφράσει και αγάπη και φροντίδα για το μικρό του αδερφάκι. Η οριοθέτηση σε θέματα σχετικά με τη ζήλια δεν στοχεύει στην αποφυγή της έκφρασης των συναισθημάτων ζήλιας, των αρνητικών συναισθημάτων, αλλά στον περιορισμό των καταστροφικών πράξεων. Δεν αρνιόμαστε να ακούσουμε την επιθυμία του μεγάλου παιδιού να ξεφορτωθεί το νεογέννητο αδελφάκι του, αλλά του δείχνουμε ήρεμα ότι το αδελφάκι έχει νόμιμη και μόνιμη θέση στην οικογένεια. Ξέρω ότι περνάει ο χρόνος, θα πω δύο πράγματα για την εφηβεία, για να το συνδέσω και με την επόμενη ημερίδα, γιατί το θέμα της οριοθέτησης και στην εφηβεία είναι από αυτά που θα συζητήσετε την επόμενη, τον επόμενο μήνα. Επόμενη φορά. Επόμενη εβδομάδα, τόσο σύντομα. Ωραία. Άρα την επόμενη Τετάρτη θα συνεχίσετε πάνω σε αυτό. Η εφηβεία ανακεφαλαιώνει την παιδική ηλικία και ο τρόπος με τον οποίο ένα παιδί θα φτάσει μέσα από τις αναγκαίες φάσεις της ανάπτυξης στην εφηβεία καθορίζεται κατά πολύ από τη μορφή της παιδικής ανάπτυξης. Δεν υπάρχει αμφιβολία, και εδώ θα χρησιμοποιήσω αυτά που είπε η κυρία Κατριβάνου, ότι η εφηβεία είναι μια αναστάτωση και για τον έφηβο και για τους γύρω του. Η ψυχική ισορροπία που έχει επιτευχθεί μέχρι την απαρχή της εφηβείας γίνεται ξαφνικά πρόσκαιρη, καθώς συντελείται αναβρασμός δομικός. Πρόκειται για μια κατάσταση φυσιολογικής, διαμορφωτικής κρίσης. Η κρίση μπορεί να αναβληθεί ή να παραταθεί, αλλά είναι αναπόφευκτη και αποτελεί μέρος της διαδικασίας ορίμανσης, όπου μέσω της αναδιοργάνωσης αναζητείται από τον έφηβο μια νέα ταυτότητα. Ο έφηβος επαναπροσδιορίζει την ταυτότητά του επιζητώντας την ψυχική συνοχή. Ο έφηβος που φεύγει από το σπίτι του, μεταφορικά ή κυριολεκτικά, αναζητά ένα νέο χώρο που θα διαδεχτεί το σπίτι του, την οικογένειά του, αναζητάει όμως ένα νέο σπίτι, και αυτό είναι καλό να το έχουμε στο νου. Παράλληλα, έχει την ανάγκη να ξαναβρει το σπίτι του, το οποίο αγαπά και μισεί συγχρόνως. Αγωνίζεται για την ανεξαρτησία του, αλλά συνεχίζει να έχει ανάγκες που τον οδηγούν στην επιστροφή και την εξάρτηση. Αν η οικογένεια του εφήβου δεν μπορεί, δεν αντέχει να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες και να διαπραγματευτεί νέες ισορροπίες, δεν εξυπηρετούν πια οι παλιές, τότε οι αλλαγές του εφήβου βιώνονται ως κίνδυνος που απειλεί τη συνοχή της οικογένειας, καθώς η ισορροπία διαταράσσεται.
Μιλώντας γενικά, η διαπραγματευτική ικανότητα της οικογένειας εξαρτάται από το πόσο μπορεί να αντέχει το άγχος στο μελόν της και πόσο μπορεί να δείχνει ανοχή στην ετερότητα κάθε μέλους. Αυτή η δυνατότητα ανοχής, που όμως πάλι δεν θα πρέπει να καταργήσει κάθε όριο, είναι κάτι πολύ σημαντικό για την περίοδο της εφηβείας. Για μια ακόμη φορά, η λειτουργία των γονιών συνίσταται στο να μην χάνουν το δικαίωμα να έχουν τη δική τους γνώμη, τη δική τους οπτική των πραγμάτων και να μην παρετούνται από τις σημαντικές αρχές και ευθύνες τους, ακόμη και με την πιθανότητα να σφάλουν. Όταν οι γονείς παρετούνται, οι έφηβοι υποχρεώνονται να πραγματοποιήσουν ένα άλμα προς την ψευδή ωριμότητα. Και νομίζω ότι θα σταματήσω εδώ, γιατί χρειαζόμαστε χρόνο που θα μπορέσουμε να συζητήσουμε και αμέσως μετά την τρίτη παρουσίαση μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Λιγνού, ήταν ιδιαίτερα σημαντικά τα όσα μας είπε και πραγματικά μετά από πολύ καιρό ακούσαμε και τον όρο οριοθέτηση και όρια, τα οποία δυστυχώς λείπουν. Απλά ζούμε τις επιπτώσεις της έλλειψης των όριων από τη ζωή μας. Να πάμε στην τρίτη και τελευταία ομιλία που θα κάνει η κυρία Ιρό Κώτικα, κλινική διαιτολόγος-διατροφολόγος, και το θέμα που θα μας αναπτύξει είναι η ισορροπημένη διατροφή και η σωστή ανάπτυξη των παιδιών και των νέων. Ευχαριστώ. Καλησπέρα σας. Με τη σειρά μου και εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω το Βήμα Πατρέων και όλους τους αρμόδιους φορείς για την πρόσκληση σήμερα. Και αφού μίλησαν οι δύο προηγούμενες ομιλήτριες για την εσωτερική ανάπτυξη του παιδιού, ας μιλήσουμε και για τη σωματική του ανάπτυξη, η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, όχι τόσο ως προς το τι πρέπει να φάει το παιδί σήμερα και αύριο για να μπορεί να φέρει πέρα στις δραστηριότητές του, αλλά γιατί χτίζει το σώμα του για τη συνέχεια. Γιατί καλώς ή κακώς είμαστε αυτό που τρώμε και το πώς θα μεγαλώσει ένα παιδί και το τι αντίληψη θα αποκτήσει απέναντι στο φαγητό ως παιδί και ως έφηβος, αυτό θα το ακολουθήσει και στην πορεία και αυτό θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να μπορέσει να έχει μια σωστή υγεία. Διότι αν ένα παιδί έχει πολύ λανθασμένη νοοτροπία πάνω στο θέμα φαγητό και μια πολύ κακή διατροφή στη συνέχεια, σημαίνει ότι πάνω του θα κουβαλάει πολύ σημαντικές ασθένειες. Δεν είμαστε εδώ σήμερα για να σας πούμε ακριβώς με γραμμάρια και με φερμίδες τι πρέπει να τρώει ένα παιδί. Δεν θέλω να αφιερώσουμε χρόνο στο να πούμε πόσες φορές πρέπει να τρώμε κοτόπουλο ή κόκκινο κρέας ή ψάρι. Πάνω κάτω αυτά τα ξέρουμε. Θα τα αναφέρουμε και υπάρχουν και στις διαφάνειες. Αυτό που θεωρώ σημαντικό είναι να δώσουμε περισσότερη έμφαση στα λάθη που γίνονται και τα οποία μας έχουν καταστήσει, για παράδειγμα, πρώτους στην παιδική παχυσαρκία σε όλη την Ευρώπη, να δούμε τι φταίει και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό. Αναφέρονται παραδείγματα πάνω στο θέμα της διατροφής, αλλά δεν είναι, νομίζω, αυτό το πρόβλημά μας. Το θέμα να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να αλλάξουμε την κατάσταση η οποία επικρατεί αυτή τη στιγμή στα ελληνικά δεδομένα. Και με γεωμετρική πρόοδο έχουμε όλο και μεγαλύτερα ποσοστά παιδικής παχυσαρκίας στη χώρα μας. Γιατί από πολύ μικρή ηλικία πρέπει να προσέχουμε τη διατροφή των παιδιών μας. Πρώτα απ' όλα για σωστή ανάπτυξη. Στη συνέχεια για την καλή τους απόδοση, είτε έχει να κάνει με τις αθλητικές δραστηριότητες, είτε για την απόδοση στο σχολείο, είτε για την απόδοση στις σχολικές εξετάσεις. Για την αποφυγή διατροφικών διαταραχών, τις οποίες αναφέρουμε στη συνέχεια, και κυρίως μιλάμε για ψυχογενείς διατροφικές διαταραχές. Εννοείται ότι τα παιδιά και κυρίως τους εφήβους τους απασχολεί η εξωτερική τους εμφάνιση και σε πολλές περιπτώσεις όταν η εξωτερική εμφάνιση σε έναν έφηβο δεν είναι η επιθυμητή, μετά έχουμε επιπτώσεις στον ψυχολογικό του τομέα. Για να αποφύγουμε κάποιες ή να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, να υποβοηθήσουμε κάποιες δερματολογικές παθήσεις όπως η ακμή και κυρίως για την υγεία του παιδιού για όλη του τη ζωή, όχι μόνο ως παιδί, αλλά και ως ενήλικας. Τα κύρια συστατικά τα οποία, όταν μιλάμε για τη διατροφή του παιδιού, αναφερόμαστε κυρίως στην ενέργεια που παίρνει, στην ενυδάτωσή του, στα υγρά, δεν μιλάμε μόνο για τη ξηρά τροφή, αλλά και για την ενυδάτωση του παιδιού, και κυρίως πρέπει να δώσουμε έμφαση στις πρωτεΐνες, στους υδατάνθρακες, στο λίπος και τις βιταμίνες που πρέπει να πάρει ένα παιδί. Σας παραθέτω μία λίστα από καλές πηγές πρωτεϊνών, από το τι πρέπει να υπάρχει
καθημερινά στο διαιτολόγιο ενός παιδιού. Και όπως πολύ σωστά ανέφεραν οι δύο προηγούμενες ομιλήτριες, ανέφεραν συνέχεια μία λέξη, τη λέξη ισορροπία. Και η ισορροπία πρέπει να υπάρχει και στην διατροφή. Δηλαδή, όταν ένα παιδί θέλει να τρώει 5 μέρες την εβδομάδα μακαρόνια, πρέπει εκεί να οριοθετήσουμε και να βάλουμε όλα τα φαγητά μέσα στην καθημερινότητα ενός παιδιού. Να υπάρχει μια ισορροπία έτσι ώστε να βοηθήσουμε την ανάπτυξή του. Δεν είναι καλό να χαλάμε τα χατήρια ενός παιδιού στο τι θέλει να τρώει, γιατί ξέρουμε ότι τα παιδιά κυρίως όλα τρώνε μακαρόνια, φαγητά με σάλτσες, τηγανιτά. Δεν πρέπει να νιώθουν την ετοιμορία, αλλά από εκεί και πέρα πρέπει να ξέρουμε ότι θα φάνε τόσες φορές κάτι που τους αρέσει, ενδεχομένως λίγο λιγότερες φορές κάτι άλλο, περισσότερες φορές ψάρι, ότι πρέπει να υπάρχουν όλα. Τίποτα δεν αποκλείεται, τίποτα δεν τρώμε σε υπερβολή. Επίσης και οι υδατάνθρακες είναι πάρα πολύ σημαντικοί, αποτελούν το ενεργειακό καύσιμο και δεν πρέπει να λείπουν από τη δίαιτα του παιδιού. Και αυτό το λέω κυρίως για τους γονείς που έχουν λίγο μεγαλύτερα κορίτσια στην ηλικία της εφηβείας, όπου ακολουθούν περίεργες δίαιτες όπως δίαιτες Atkins. Μακριά από δίαιτες που δεν έχουν καθόλου υδατάνθρακες μέσα στο καθημερινό διαιτολόγιο, γιατί αποτελούν τη βασική πηγή ενέργειας στον οργανισμό. Το λίπος είναι πολύ παρεξηγημένο στην έννοια της διατροφής. Θεωρούν πάρα πολλά άτομα ότι το λίπος πρέπει να αποκλείεται από τη διατροφή. Το λίπος χωρίζεται στα κορεσμένα λιπαρά, οξέ, στα ζωικά λιπαρά και στα φυτικά λιπαρά. Όταν μια διατροφή είναι πολύ πλούσια σε κορεσμένα λιπαρά, οξέ, αυτό είναι όντως επικίνδυνο για την υγεία ενός παιδιού και μπορεί να ανεβάσει και τα επίπεδα χοληστερίνης και φυσικά τα κιλά του. Όταν όμως αποκλείουμε τελείως τα λιπαρά από τη διατροφή ενός παιδιού, σημαίνει ότι αποκλείουμε κάποιες πολύ βασικές βιταμίνες για την ανάπτυξή του. Που σημαίνει τι? Ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε λιπαρά στο φαγητό, πρέπει να χρησιμοποιούμε λάδι, να τρώνε γαλακτοκομικά τα παιδιά, μακριά ή πολύ μικρότερη κατανάλωση σε τηγανιτά, σε βούτυρα, σε γλυκά τα οποία έχουν μέσα κορεσμένα λιπαρά οξέα, μακριά από έτοιμα βιομηχανοποιημένα σνακ. Οι κύριες βιταμίνες που μας απασχολούν στην ανάπτυξη ενός παιδιού είναι κυρίως το ασβέστιο, ο σίδηρος, το νάτριο και το κάλιο που έχει να κάνει με τη σωστή ανταλλαγή υγρών στον οργανισμό ενός παιδιού και ο ψευδάργυρος, ο οποίος έχει σχέση με την πρωτεϊνοσύνθεση. Εκεί που πρέπει να πιστήσουμε την προσοχή μας τα παιδιά είναι να μπορούν να τρώνε πολλά φρούτα και λαχανικά. Τα παιδιά δεν αγαπούν τόσο τα φρούτα σε σχέση με άλλα γλυκίσματα, αλλά είναι πολύ σημαντικό να μπορέσουν οι γονείς μέσα στο καθημερινό διαιτολόγιο ενός παιδιού να τα βάλουν μέσα. Ένα παράδειγμα, μπορούν να πιούν ένα χυμό το πρωί για κολατσιό μαζί με ένα τόστ, να πάρουν μια μπανάνα, να υπάρχει πάντα μια σαλάτα το μεσημέρι και το βράδυ μαζί με κάτι άλλο το απόγευμα να υπάρχει ένα φρούτο. Είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά από μικρή ηλικία να μπορούν να ξέρουν να τρώνε φρούτα. Και φυσικά όλοι είστε εκεί με τη διατροφική πυραμίδα και το τι πρέπει να τρώμε, αλλά θα ήθελα να προχωρήσουμε λίγο στα προβλήματα τα οποία απασχολούν τα παιδιά και τους νέους. Όπως ανέφερα και πριν, η παιδική παχυσαρκία είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Όταν ένα παιδί είναι παχύσαρκο, ουσιαστικά τι φταίει? Έχουμε, τα πράγματα είναι απλά, πολύ μεγάλη κατανάλωση φαγητού, κυρίως φαγητού πλούσιο σε ζάχαρη και σε κορεσμένα λιπαρά οξέα. Και νούμερο 2, η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας. Έχουν αλλάξει τα χρόνια και σε σχέση με παλιά η φυσική δραστηριότητα των παιδιών έχει στην κυριολεξία εκμηδενισθεί. Πια δεν υπάρχουν παιδιά στις σαλάνες, πια χρησιμοποιούμε το αυτοκίνητο για το παραμικρό, πια υπάρχει ένας υπολογιστής στον οποίο τα παιδιά αφιερώνουν πάρα πολλές ώρες. Και αν πριν 10 χρόνια ή πριν 20 χρόνια τα παιδιά το απόγευμα μπορεί να κάθονταν μία ώρα, μία μισή ώρα να βγουν μία σειρά, δύο σειρές στην τηλεόραση, τώρα έχουμε τα παιδιά τα οποία αφιερώνουν τουλάχιστον 3 ώρες την ημέρα μπροστά από έναν υπολογιστή. Είτε για τις εργασίες του, είτε για το διαδίκτυο. Η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι πάρα πολύ υπεύθυνη για την αύξηση των επιπέδων παχυσαρκίας. Ό,τι γίνεται, πια γίνεται με το αυτοκίνητο. Πηγαίνουν τα παιδιά στα φροντιστήρια συνέχεια με το αυτοκίνητο. Στο σχολείο, δυστυχώς, οι ώρες γυμναστικής είναι λίγες και πια η μοναδική δυνατότητα ενός παιδιού για φυσική δραστηριότητα είναι να πηγαίνει 1-2 φορές την εβδομάδα, και αυτό έπειτα από πρωτοβουλία των γονέων, σε κάποιο ομαδικό άθλημα, είτε είναι μπάσκετ, ποδόσφαιρο ή βόλεϊ. Οπότε δεν είναι μόνο το τι τρώει ένα παιδί, γιατί οι σοκολάτες, τα μακαρόνια, τα ψωμιά, όλα αυτά που μας παχαίνουν, προϋπήρχαν.
πάντα υπήρχαν. Κάτι έχει αλλάξει σε σχέση με παλιά και έχουμε γίνει νούμερο ένα σε παιδική παχυσαρκία στην Ευρώπη. Δεν είναι μόνο τα γλυκά και η ποσότητα του φαγητού. Είναι η διαφορά του τρόπου ζωής. Έχουμε βυτικοποιηθεί σαν Ελλήνες μέχρι εκεί που δεν πάει. Και φυσικά δεν μιλάω μόνο για την έλλειψη δραστηριότητας και για τους υπολογιστές, μιλάω και για το φαγητό απ' έξω. Παλιά υπήρχε ένα μαγαζί με delivery, ένα ταχυφαγείο ανά 3 οικοδομικά τετράγωνα και τώρα σε ένα οικοδομικό τετράγωνο βρίσκουμε 3 ταχυφαγεία. Η ποσότητα και η συχνότητα του φαγητού απ' έξω αυξάνεται με πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς και υπάρχουν οικογένειες οι οποίες καταναλώνουν φαγητό απ' έξω κυρίως το βράδυ μέχρι και 5 φορές την εβδομάδα. Ουσιαστικά δίνοντας σκουπίδο τροφή στα παιδιά και αυτό είναι ευθύνη των γονέων. Ναι, με φταίει ο τρόπος ζωής. Όταν λέμε τρόπος ζωής, εννοούμε ότι και η μητέρα και ο πατέρας εργάζονται, γυρίζουν και οι δύο κουρασμένοι στο σπίτι 10 η ώρα, εξουθενωμένοι. Δεν υπάρχει ο χρόνος για να μαγειρέψουμε ένα καινούριο φαγητό. Όμως, είναι πολύ πιο γρήγορο και πιο οικονομικό για μία μητέρα να βράσει ένα πιάτο μακαρόνια παρά να παραγγείλουμε και να περιμένουμε το φαγητό να έρθει απ' έξω. Υπάρχουν λύσεις. Ειλικρινά, το φαγητό απ' έξω, οι τηγανιτές πατάτες, οι πίτες, οι πίτσες, τα χάμπουργκερ, όλα αυτά δεν παρέχουν απολύτως τίποτα στα παιδιά πέρα από κενές σπερμίδες και κορεσμένα λιπαρά οξέα. Με αυτά που δίνουμε στα παιδιά δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να βουλώνουμε τις αρτηρίες τους από 5 ή 10 χρονών. Τα μακαρόνια, δύο φέτες ψωμί, ένα τόστ, λίγο φαγητό ζεσταμένο από το μεσημέρι δεν παχαίνουν με τίποτα σε σχέση με αυτά που παίρνουμε απ' έξω. Δεν είναι σε τιμωρία τα παιδιά, δεν είναι κακό τα παιδιά να φάνε ένα κομμάτι πίτσα, δύο κομμάτια πίτσα ή μία πίτα ή κάτι άλλο απ' έξω μία φορά στο τόσο. Αλλά μην δίνετε σκουπιδοτροφή στα παιδιά. Όσο τα παιδιά λόγω της καθημερινότητάς τους που δεν μπορούν να κινούνται δεν τρέφονται σωστά, θα συνεχίζουν να παχαίνουν. Και δεν μιλάμε μόνο για τα κιλά. Ό,τι τρώνε τα παιδιά από αυτή την ηλικία, ειλικρινά, τα εναποθέτουν στον οργανισμό τους ως λίπος. Ειλικρινά, με το να δίνετε στα παιδιά σας κάθε μέρα γλυκά, πάστες που έχουν μέσα βούτυρα, ό,τι έτοιμο, βιομηχανοποιημένο φαγητό υπάρχει απ' έξω, το μόνο που καταφέρνετε είναι να κλείνετε τις αρτηρίες τους και να τους κάνετε επιφανούς σαραντάριδες με καρδιακά προβλήματα ή με διαβήτη. Είναι πολύ κάθετα κάποια πράγματα και αυτό δεν αλλάζει. Πρέπει να προσέχουμε. Και τι προβλήματα μπορεί να έχει ένα παιδί. Εδώ παρατηρώ, όχι μόνο στο μέλλον, αλλά ακόμη και στην εφηβική ηλικία. Βλέπουμε παιδιά τα οποία μπορούν να αναπτύξουν διαβήτη. Υπάρχουν παιδιά τα οποία δεν έχουν διαβήτη τύπου 1, δεν είναι νοσηλεξαρτώμενα και παρόλα αυτά χρειάζονται και παίρνουν φαρμακευτική αγωγή για να ρίξουν τα επίπεδα σακχάρου. Φτάνουν πια σε αυτά τα επίπεδα. Υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν την ίδια χοληστερίνη που έχουν και οι παππούδες τους, χωρίς να έχουν οικογενειακή προδιάθεση για χοληστερίνη. Αυτό είναι μια κατάσταση απαράδεκτη και είναι απαράδεκτη γιατί δεν φταίνουν τα παιδιά. Τους δίνουν, είμαστε οι γονείς εμείς αυτοί που ή τους μαθαίνουμε να τρώνε έτσι ή τους τα φέρνουμε στο χέρι. Από εκεί και πέρα υπάρχουν και πολλές ορμονολογικές διαταραχές στις κοπέλες που έχουν σχέση με το λίπος. Για παράδειγμα, μεγάλη ποσότητα λίπους στον οργανισμό συμβαίνεται άμεσα και με τις πολυκυστικές οθήκες. Όπου όλο και περισσότερα κορίτσια το τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν τέτοιου είδους ορμονολογικά προβλήματα. Επίσης, έχει σχέση με την ανάπτυξη. Η παχυσαρκία δεν βοηθάει ένα παιδί να αναπτυχθεί σωστά. Το παλιό απόφευγμα των γιαγιάδων ότι το παιδί θα το πάρει σε ύψος δεν ισχύει. Το αντίθετο. Όταν ένα παιδί έχει 10 κιλά παραπάνω, είναι σαν να κουβαλάει ένα τσουβάλι με πατάτες. Δεν μπορεί ο σκελετός του να αναπτυχθεί όπως μπορεί να αναπτυχθεί. Και κάτι πολύ σημαντικό, που δεν έχει να κάνει με την υγεία του, αλλά έχει να κάνει με την ψυχολογική του υγεία, είναι η κοινωνική απομόνωση. Είναι το αποκολούμενο bullying το οποίο υπάρχει στα σχολεία. Και αναφέρομαι στα παιδάκια τα οποία είναι λίγο πιο υπέρβαρα και έχουν μια άσχημη συμπεριφορά χωρίς να πρέπει από τους συμμαθητές του. Δεν μπορούν να πάρουν μέρος σε κάποιες αθλητικές δραστηριότητες. Και αυτό το παράπονο εκδηλώνεται συνέχεια, το βλέπουμε και στο σπίτι. Τα παιδιά νιώθουν άσχημα, νιώθουν απομονωμένα. Και γενικώς όλη αυτή η κοινωνική απομόνωση δεν είναι καθόλου καλή για τη μετέπειτα κοινωνικοποίηση του παιδιού. Θα πάμε σε ένα διαφορετικό κομμάτι, στο αντίθετο κομμάτι που έχει να κάνει με τις διατροφικές. Συγγνώμη, ήθελα να αναφέρω λίγο τα διατροφολογικά λάθη που ευθύνονται για την παχυσαρκία. Το κολατσιό στο σχολείο. Πολλά, το να παίρνουμε κάθε μέρα μία τυρόπιτα ή ένα κρουασάν στο σχολείο για δεκατιανό είναι σαν να δίνουμε στο παιδί μας 500 κενές σπερμίδες. Είναι πολύ καλύτερο να το ετοιμάσουμε μία σπιτική τυρόπιτα, να του δώσουμε ένα τόστ,
παρά να τρώει κάθε μέρα από το κηλικείο. Το γρήγορο φαγητό, αυτό που ανέφερα πριν το βράδυ απ' έξω, τα έτοιμα σνακ ή η αποφυγή γευμάτων, ένα παιδί να τρώει το βράδυ, το πρωί να προλαβαίνει να φάει τίποτα, να γυρίζει το μεσημέρι σπίτι και να πέφτει με τα μούτρα στο φαγητό. Το άδειο στομάχι για πολλές ώρες που ανέφερα και πριν, και ένα άλλο μεγάλο λάθος που κάνουν οι γονείς, η επιβράβευση μιας προσπάθειας ενός παιδιού με μια πίτα, με δύο σοκολάτες, με πίτσα. Δηλαδή, μπορεί το παιδί να πάρει ένα πολύ καλό βαθμό. Αμέσως ο γονέας μπορεί να πει: ωραία, τώρα σου αξίζει να φας. Σήμερα θα παραγγείλουμε πίτσα. Την επόμενη μέρα θα βάλει δύο γκολ στο ποδόσφαιρο ένα παιδί. Μπράβο, σήμερα θα φάμε πίτα. Εάν ένα παιδί τα πηγαίνει καλά 4 φορές την εβδομάδα σε κάτι, συνέχεια θα παχαίνει. Από εκεί και πέρα. Το αντίθετο άκρο, νευρική ανορεξία. Επίσης αυξάνονται τα περιστατικά ανορεξίας και είναι πολύ σημαντικό οι γονείς να είναι σε θέση να τα παρατηρήσουν αυτά τα συμπτώματα πριν η ανορεξία γίνει πράξη. Λοιπόν, η ανορεξία έχει να κάνει κυρίως με τον εσωτερικό κόσμο του παιδιού και με τα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν στο σπίτι και με την σχέση του παιδιού με τη μητέρα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν και οι τάσεις μιμητισμού που ακολουθούνται από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από το σχολείο. Οπότε, όταν δούμε ότι ένα κορίτσι κυρίως έχει αποστροφή πάνω στην εικόνα του φαγητού, αρχίζει και αλλάζει απότομα βάρος προς τα χαμηλά, καλό είναι να πάμε αμέσως σε έναν ειδικό και κυρίως σε έναν ψυχολόγο για να μπορέσουμε να δούμε τι φταίει. Γιατί είναι πολύ δύσκολο μετά, είναι η κατάσταση μη αναστρέψιμη ή αναστρέπεται πάρα πολύ αργά. Μπορεί να πάρει σε ένα παιδί το οποίο είναι ανορεκτικό μέχρι και 4 και 5 χρόνια για να γυρίσει πίσω. Είναι πολύ καλύτερα όταν δούμε ότι ένα παιδί έχει τα συμπτώματα να ταρακουνηθούμε και να πάμε σε κάποιον ειδικό από πριν, παρά να αφήσουμε μετά 5-6 χρόνια να περάσουν έτσι και κάτι το οποίο θα έχει επιπτώσεις όχι μόνο στην ανάπτυξη του παιδιού, αλλά και στην απόδοσή του στο σχολείο και στην κοινωνικοποίησή του. Γιατί τα άτομα τα οποία έχουν ανορεξία είναι άτομα τα οποία παρουσιάζουν απίστευτα μεγάλες τάσεις απομόνωσης. Και από εκεί και πέρα η βουλιμία, η οποία ναι μεν έχει σχέση και με την αποφυγή στο φαγητό, αλλά και με το να τρώει κάποιος υπερβολικά μεγάλες ποσότητες φαγητού και μετά να προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να τις αποβάλει. Όταν ο γονέας δει ότι το παιδί του, και πάλι μιλάω συγκεκριμένα για κορίτσια τα οποία προσπαθούν να μην βάζουν κιλά, τρώει μεγάλες ποσότητες φαγητού, φαίνεται και παρόλα αυτά είναι πολύ αδύνατο και το παρατηρεί ότι προσπαθεί με διάφορους τρόπους να αποβάλει αυτό το φαγητό, πρέπει αμέσως να κινητοποιηθεί. Εδώ παραθέτουμε κάποιες πρακτικές συμβουλές διατροφής για εφήβους, τα οποία καλό είναι να δουν οι γονείς, αλλά όπως είπα και πριν, το πρόβλημά μας δεν είναι αν ένα παιδί θα φάει 200-250 γραμμάρια κοτόπουλο, είναι τι αντίληψη και τι νοοτροπία θα έχει απέναντι στο φαγητό. Τι εννοώ με αυτό. Δεν είναι δυνατόν να απαιτούμε εμείς από το παιδί μας να τρώει για απογευματινό δύο φρούτα και η μητέρα να τρώει σοκολάτα. Δεν είναι δυνατόν να λείπει οι γονείς να μην τρώνε σαλάτα το μεσημέρι και να έχουμε την απέτηση το παιδί να θέλει να τρώει συνέχεια όσπρια και λαχανικά. Όπως πάρα πολύ εύστοχα είπε και η κυρία Κατριβάνου πριν, τα παιδιά βασίζονται πάνω σε πρότυπα. Και οι γονείς είναι αυτοί οι οποίοι θέτουν τα καλύτερα πρότυπα πάνω στο θέμα διατροφής. Τα παιδιά παρουσιάζουν έντονα δείγματα μιμητισμού. Ό,τι γίνεται μέσα στο σπίτι, αυτό θεωρούν σωστό ότι πρέπει να γίνεται. Δεν είναι όταν δουν τους γονείς, τα παιδιά να τρώνε μπροστά στη τηλεόραση το βράδυ αλόγιστες ποσότητες φαγητού, θα κάνουν και αυτά το ίδιο. Όταν το παιδί βλέπει τον πατέρα κάθε βράδυ να τρώει απ' έξω και τη μητέρα να προσπαθεί να δώσει στο παιδί ένα κανονικό φαγητό, το οποίο συμβαίνει πάρα πολύ συχνά, υπάρχει αυτή η κόντρα μεταξύ των γονέων, το παιδί θα πάει στην εύκολη λύση. Οπότε το παιδί θα κάνει αυτό που θα του δείξετε εσείς. Αν δει εσάς να τρώτε φρούτα, θα φάει και αυτό φρούτα. Αν δει εσάς να τρώτε γλυκό μετά το φαγητό, θα τρώει και αυτό σίγουρα γλυκό μετά το φαγητό, γιατί αυτό θεωρεί σωστό. Είναι θέμα νοοτροπίας στη διατροφή. Δεν είναι μόνο το πόσα γραμμάρια και πόσους υδατάνθρακες θα φάμε καθημερινά. Είναι πόσο το μάθουμε εμείς, είναι πόσο το εκπαιδεύσουμε εμείς να τρώει. Η διατροφή, η σωστή διατροφή, είναι εκπαίδευση. Δεν είναι πρέπει, ούτε το φαγητό είναι τιμωρία, δεν πρέπει να φας αυτό γιατί έκανες αυτή τη ζαβολιά ή δεν πρέπει να φας αυτό γιατί είσαι χοντρός. Το παιδί θέλει εκπαίδευση και να του δώσουμε να καταλάβει το μέτρο. Κάποιες σημαντικές συμβουλές για τους γονείς. Βρείτε τρόπο το παιδί σας να παίρνει πρωινό. Τα παιδιά πάντα ξυπνούν τελευταία στιγμή, όλοι φεύγουμε τρέχοντας να προλάβουμε το σχολείο. Προσπαθήστε στη χειρότερη περίπτωση έστω να ποτέρει γάλα και ένα τόστ στο αυτοκίνητο.
Τα παιδιά πρέπει να τρώνε πρωινό. Εάν δεν φάει ένα παιδί κάτι το πρωί, είστε σίγουροι ότι θα καταφύγει σε κάτι πολύ πιο επικίνδυνο διατροφικά στο κηλικείο, όπως αναφέραμε και πριν. Από εκεί και πέρα, αποφύγετε να μαγειρεύετε τα φαγητά σας με πολλά κορεσμένα, λιπαρά οξέα, να μην είναι τηγανιτά. Αντί για να μαγειρέψετε τα μακαρόνια με κρέμες γάλακτος, βάλτε σάλτσα ντομάτα, να έχετε γεύση στο φαγητό, αλλά να προσέχετε από πού προέρχεται η γεύση. Και να δίνετε φαγητό στα παιδιά ενδιάμεσα, αλλά να προσέχετε τι τους δίνετε. Είναι καλύτερο ένα παιδί να φάει μια φέτα ψωμί με μέλι, αν θέλει κάτι γλυκό, παρά να φάει μια σοκολάτα. Κατά βάση, ας υπάρχει το μέλι, το γιαούρτι στη διατροφή του και ας τρώει δύο φορές την εβδομάδα ένα κομμάτι σπιτικό γλυκό ή μια σοκολάτα, αλλά όχι κάθε μέρα κατά κανόνα. Από εκεί και πέρα δίνουμε κάποια παραδείγματα για πρωινό ή κυρίως για το τι μπορεί να τρώει ένα παιδί στο σχολείο. Στο μεσημεριανό φαγητό, όπως είπαμε και πριν, πρέπει να υπάρχουν όλες οι τροφές μέσα. Δεν πρέπει να αποκλείουμε διατροφές. Διαφραφρεπτικά συστατικά, ακόμα και όταν ένα παιδί κάνει δίαιτα. Το απόγευμα πάλι κάποια παραδείγματα ως προς το τι μπορεί να τρώει ένα παιδί. Το ίδιο και για το βραδινό. Εδώ παραθέτουμε ένα παράδειγμα για τους γονείς, αν θέλουν να δουν πώς μπορεί να δομηθεί ένα κανονικό διαιτολόγιο. Και κάτι τελευταίο για τα παιδιά τα οποία ουσιαστικά από το γυμνάσιο αρχίζουν να έχουν σχολικές εξετάσεις συνέχεια. Μην βάζετε τα παιδιά σας σε δίαιτα πριν τις σχολικές εξετάσεις. Παρόλο που οι σχολικές εξετάσεις είναι συνήθως το καλοκαίρι και κυρίως τα κορίτσια προσπαθούν να χάσουν γρήγορα κιλάγια το καλοκαίρι, μην βάζετε τα παιδιά σε αυτή τη διαδικασία. Ένα παιδί δεν πρέπει να κάνει δίαιτα, πρέπει να κάνει σωστή διατροφή. Το λάθος των γονέων ποιο είναι, επειδή υπάρχουν πολλά παχυσαρκά παιδάκια. Τρώνε όπως τρώνε, έχουν πάρει τα κιλά τους και μετά βάζουμε αυτά τα παιδιά. Ξέρεις, πρέπει να τρως αυτό, αυτό και αυτό, δεν πρέπει να τρως ψωμί, δεν πρέπει να τρως γλυκά. Χωρίς να δίνουμε στα παιδιά να καταλάβουν το εξής, ότι αυτό που κάνεις τώρα είναι αυτό το οποίο πρέπει να τρως στη ζωή σου. Αν αφήσουμε το παιδί να καταλάβει ότι η σωστή διατροφή είναι απλά δίαιτα, με το που χάσει κάποια κιλά, αμέσως θα γυρίσει σε αυτά που έτρωγε πριν. Και αν ένα παιδί αρχίσει να τρώει ό,τι έτρωγε και στο παρελθόν, θα γυρίσει στην αρχική κατάσταση. Οπότε, ένα παιδί δεν πρέπει να κάνει δίαιτα. Πρέπει να μάθει να τρώει. Εάν θεωρήσει ότι έτρωγε κανονικά πριν, τότε το παιχνίδι είναι χαμένο. Όσο και να προσπαθήσει, όσο κιλά και να χάσει. Εάν αρχίσει και τρώει όπως παλιά, θα γυρίσει στα παλιά του τα κιλά. Οπότε, ουσιαστικά τι κάνουμε. Αφήνουμε το παιδί να μάθει, το βοηθούμε να μάθει, είτε μόνοι μας, είτε αν τα καταφέρουμε μόνοι μας με τη βοήθεια κάποιου ειδικού, πόσες φορές πρέπει να τρώει κάτι και τι πρέπει να τρώει. Αυτά και τα υπόλοιπα στις πρώτες της. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κώτικα για τα ιδιαίτερα ενδιαφέροντα που μας ανέφερε. Νομίζω ότι πήραμε όλοι πολλές πρακτικές οδηγίες για το πώς μπορούμε και πρέπει να φερόμαστε στο θέμα της διατροφής σε σχέση με τα παιδιά. Ήρθε η ώρα όμως για ερωτήσεις. Όποιος θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα στις... Ναι. Ο κύριος Χολέβας είναι από την Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Αγωγής Υγείας. Καταρχάς, να συγχαρώ την Δημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής για την επιτυχημένη εκδήλωση. Δύο ερωτήματα. Το ένα στην κυρία Χατζηπάνου. Ένα παιδί που μεγαλώνει σε ένα θετικό κλίμα στην οικογένεια, με ευχάριστο τρόπο, όπως είπατε, μπορεί να αντιμετωπίσει άσχημες συμπεριφορές στο σχολείο, αυτό που λέμε bullying. Και να αντιστρέψω το ερώτημα. Ένα παιδί το οποίο μέσα στην οικογένεια θεωρεί ότι η δύναμη είναι κυρίαρχη και η θετικότητα, μπορεί πηγαίνοντας στο σχολείο να επιβάλλει αυτή τη σκέψη του στα υπόλοιπα παιδιά. Και ένα δεύτερο ερώτημα στην κυρία Λάκη μου. Είμαι γονιός, επιβάλλω αυστηρά πρότυπα στα παιδιά μου. Τι επιπτώσεις θα έχει αυτό στη διαφοροποίηση που πιστεύω προσωπικά ότι είναι πολύ σημαντική. Μήπως αντί για αυστηρά όρια έπρεπε να επιβάλλω χαλαρά. Από τη στιγμή που θα υποθέσουμε ότι ένας γονιός, όσο εύκολο και αν ακούγεται να επιβάλλει σωστά όρια, είναι δύσκολο να το κάνει. Και πάμε στα άντρα. Ή εύκολα ή δύσκολα. Ευχαριστώ πολύ. Αυτό που για την
οικογενειακή βία, κατάλαβα, θέσατε ένα ερώτημα, πρέπει να σας πω ότι οι περισσότερες μελέτες συγκλίνουν στο ότι ένα παιδί το οποίο βιώνει, υφίσταται το ίδιο ή βιώνει σαν μάρτυρας κάποιο είδος βίας που μπορεί να είναι σωματική ή και ψυχολογική, γιατί πολλές φορές και οι απειλές και η τρομοκρατία είναι ένα είδος βίας, έχει μία πιθανότητα κατά τα 2/3 να ταυτιστεί με το ρόλο αυτού που επιβάλλει βία και κατά το 1/3 μία πιθανότητα με το θύμα, που σημαίνει ότι κατά μείζωνα λόγο ένα παιδί που ζει σε ένα κλίμα βίας, εκφοβισμού, θυμού, θα το αναπαράγει και κατά 1/3 έχει μία πιθανότητα να γίνει ένα πολύ παθητικό και φοβισμένο άτομο, ανεσταλμένο, με πολύ μικρές πιθανότητες να επιδείξει και τις δυνατότητές του. Δεν ξέρω αν σας καλούσα τώρα το αν μπορεί ένα παιδί το οποίο ζει σε ένα φυσιολογικό εντός εισαγωγικών, προς ένα ήρεμο σε ένα γλυκό περιβάλλον να αντιμετωπίσει όλα τα φαινόμενα βίας. Αυτό εξαρτάται από πάρα πολλούς παράγοντες, γιατί το παιδί δεν είναι παντοδύναμο. Δεν μπορεί ένα παιδί το οποίο έχει μια εσωτερική ισορροπία και ζει και σε μια ισορροπημένη οικογένεια να αντιμετωπίσει τα πάντα. Χρειάζεται και η βοήθεια των ασφάλων και η βοήθεια πιθανόν από κάποιους ειδικούς στο σχολείο, τους ειδικούς που θα συνδράμουν στο σχολείο. Όμως, μπορεί, αν έχει ασφαλείς εσωτερικούς μηχανισμούς και εφόσον έχει μια σχέση εμπιστοσύνης με τους γονείς, οι οποίοι θα φιλτράρουν αυτά τα φαινόμενα, μπορεί να τα ανταπεξέλθει με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Εγώ να ευχαριστήσω για την ερώτηση. Προηγουμένως όμως απλώς να συμπληρώσω για το θέμα της θυματοποίησης των παιδιών στο σχολείο, επειδή είναι ένα τεράστιο θέμα και τον τελευταίο καιρό, μια και είμαι και στην Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού και του Έφηβου, έχει γίνει ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα στη σχολεία, όχι μόνο της Αθήνας αλλά και της Βόρειας Ελλάδας και μπορούμε να δούμε και την Νότια Ελλάδα, για την λειτουργία του σχολικού περιβάλλοντος στο να περιορίσουν την θυματοποίηση παιδιών. Έτσι εκπαιδεύονται και δάσκαλοι και μαθητές στην αντιμετώπιση αυτού. Όμως θα συνεχίσω στην απάντηση του δεύτερου ερωτήματος που βάλατε, συνδέοντάς το με το πρώτο, γιατί ένα παιδί που έχει εσωτερική ασφάλεια αντέχει πολύ περισσότερο να τα βγάλει πέρα και με τον μάγκα, τον παλικαρά του σχολείου και όχι να τα βγάλει πέρα μόνο του, αλλά να τα βγάλει πέρα και μέσα στην τάξη. Και η δυνατότητά του να λειτουργήσει στην ομάδα είναι εξαιρετικά σημαντική. Τώρα, αυτό που είπατε, αν τα όρια τα δικά σας είναι αυστηρά ή χαλαρά, νομίζω ότι οφείλουμε και σαν επαγγελματίες να αναγνωρίζουμε την διαφορετική κουλτούρα της κάθε οικογένειας. Δεν πρέπει οι γονείς να είναι όμοιοι με τους απέναντι γονείς ή τους γονείς μιας άλλης πόλης ή τους γονείς μιας άλλης χώρας. Έχουν μεγαλώσει με έναν άλλο τρόπο. Είναι σημαντικό να μπορούν να είναι ξεκάθαροι γιατί πιστεύουν αυτά που πιστεύουν και αυτά μπορούν να τα περάσουν στα παιδιά τους. Είναι καλύτερο να έχει ένα παιδί έναν αυστηρό και δίκαιο πατέρα, όπως ελπίζω ότι είστε εσείς στο σπίτι, παρά έναν χαλαρό πατέρα που τη μια λέει έτσι, την άλλη λέει αλλιώς και είναι χαλαρός παρόλο που θα ήθελε να είναι πολύ αυστηρότερος. Νομίζω ότι να ξέρουμε γιατί κάνουμε κάτι με τα παιδιά μας και να αντέχουμε να κάνουμε και λάθος. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό. Δεν είμαστε λάθαστοι. Και νομίζω ότι οι υπόλοιποι το είπαμε, δεν υπάρχουν τέλειοι γονείς. Οι γονείς βγαίνουν μέσα από αυτή τη διαδικασία πιο όριμοι οι ίδιοι, μεγαλώνοντας τα παιδιά τους, έτσι τα παιδιά μας δίνουν μια ευκαιρία να μεγαλώσουμε, γιατί έχουμε να τα βγάλουμε πέρα με πάρα πολλές δυσκολίες. Και το να αντέξουμε είναι εξαιρετικά σημαντικό. Άρα, μη τυχόν και χαλαρώσετε παρά τις πεπιθήσεις σας, αλλά αν είναι να χαλαρώσετε επειδή αλλάζουν οι πεπιθήσεις σας, βεβαίως.
εδώ τα μικρόφωνα. Θα ήθελα εγώ από τη δικιά μου την πλευρά να ρωτήσω το εξής. Πάρα πολύ συχνά τώρα αντιμετωπίζουμε παιδιά χωρισμένων γονιών. Και είναι επίσης πολύ σημαντικό ότι αυτά τα παιδιά έχουν να αντιμετωπίζουν νέα οικογένεια πλέον από τον ένα γονιό. Όταν λοιπόν το παιδί αντιμετωπίζει διαφορετικό περιβάλλον από τη μια πλευρά και διαφορετικό από την άλλη, όταν από τη μία το ένα περιβάλλον δίνει άλλες προτεραιότητες και σημασία σε άλλα πράγματα και το άλλο περιβάλλον δίνει σε εντελώς άλλα πράγματα, τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση? Έχει το παιδί δύο οικογένειες, αλλιώς άλλες αρχές ας πούμε προσπαθούν να δώσουν η μία οικογένεια να το δώσουν και άλλες αρχές οι άλλοι. Κάπου το παιδί έρχεται σε μία σύγκρουση, θεωρώ. Φέρνει στοιχεία από το ένα στο άλλο, συγκρούονται αυτό στην άλλη οικογένεια και κάπου θεωρώ το παιδί μπερδεύεται. Αλλά πώς μπορεί να βοηθηθεί ο γονιός? Είπατε από τη δική σας πλευρά και δεν ξέρω ποια είναι η δική σας πλευρά που είπατε, σαν εκπαιδευτικός ή σαν γονιός? Όχι, γενικώς. Γενικά. Γιατί και οι δάσκαλοι συναντάνε πάρα πολύ συχνά τις δυσκολίες που έχει ένα μικρό παιδί να αντιμετωπίσει όταν ισχύουν όλα αυτά που είπατε. Νομίζω ότι θα ήταν παράλογο να αρνηθούμε το πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα σε αυτές τις περιπτώσεις για το παιδί. Ένα παιδί που έχει να τα βγάλει πέρα με μια διαλυμένη οικογένεια, πρώτα απ' όλα έχει όλα τα συναισθήματα εξαιτίας του χωρισμού των γονιών. Και πολύ συχνά θα έχετε διαπιστώσει ή σαν επαγγελματίες ή σαν φίλοι οικογενειών, ζευγαριών που χώρισαν, ότι τα παιδιά παίρνουν πάνω τους το βάρος της ευθύνης και αισθάνονται ένοχα για το χωρισμό των γονιών. Είναι ένα πρώτο κομμάτι λοιπόν που ένα παιδί έχει να κουβαλήσει και χρειάζεται τη βοήθεια των γονιών να ξεκαθαρίσει ότι δεν φταίει αυτό που χώρισαν οι γονείς. Όταν όμως γίνουν και δύο καινούργιες οικογένειες και το παιδί έχει να τα βγάλει πέρα με δύο οικογένειες και με παιδιά μιας προηγούμενης οικογένειας του ενός από τους συντρόφους και μέλλοντες γονείς, θετούς γονείς του, τα πράγματα είναι εξαιρετικά πολύπλοκα. Και αυτό που έλεγα πριν, η κουλτούρα της οικογένειας, αυτό είναι που λειτουργεί συγχυτικά. Ό,τι μπορέσει να κρατηθεί από την παλιά οικογένεια, είτε με τον ένα γονιό, είτε με γιαγιάδες και παππούδες, κάπου να μπορεί να κρατηθεί αυτό το παιδί και να αντλήσει, για να μπορεί, αν υπάρχουν στοιχεία εσωτερικής ασφάλειας που ήδη διαθέτει, να μπορέσει να πατήσει πάνω σε αυτά. Χωρίς να αναιρώ την μεγάλη δυσκολία που αυτό το παιδί έχει να αντιμετωπίσει. Αν δεν έχει ζήσει καν αυτή την οικογένεια, την πρώτη, τότε έχει την ευκαιρία να δεχτεί τις αξίες της δεύτερης οικογένειας, μέσα στην οποία θα μεγαλώσει. Σίγουρα η μία από τις δύο είναι κυρίαρχη. Όπως και με τις γλώσσες των παιδιών. Πολύ συχνά λέμε ένα δίγλωσσο παιδί, η μία από τις δύο είναι κυρίαρχη. Η μία κουλτούρα είναι κυρίαρχη. Και συνήθως της μητέρας. Συνήθως, όχι απαραίτητα. Συνήθως. Άλλο ερώτημα. Ο κύριος Μενής από την Ένωση Γονέων. Ναι, ως εκπρόσωπος της Ομοσπονδίας Συλλόγων Γονέων και Δαιμόνων του Νομού Αχαΐας, θέλω να σας, και βιώνοντας καθημερινά την αγωνία και τον προβληματισμό των γονιών, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα για αυτή την ημερίδα και ευελπιστούμε και σε άλλες και ειδικότερα στη δεύτερη που είναι την άλλη Τετάρτη και εκεί να συμμετέχουν οι γονείς. Θα ήθελαμε επίσης αυτές οι μερίδες να μπορέσουμε να τις διευρύνουμε ακόμα πιο πλατιά στη βάση, να συμμετέχουν πέρα από τους εκπαιδευτικούς και από τους ανθρώπους οι οποίοι διαχειρίζονται παιδιά, να φτάσει και στον απλό γονέα που πιστεύω ότι το έχει πάρα πολύ ανάγκη. Τώρα ερωτήματα δεν θα θέσω γιατί τα δικά μας είναι πάρα πολλά. Ας βάλουμε κάποια άλλη. Στο βάθος η κυρία. Αν μπορείτε το.
Πάντως είναι πολύ σημαντικό ότι παραμένετε στην αίθουσα μετά από τόσες ώρες. Σημαίνει ότι το θέμα είναι όντως πλέον και τα ερωτήματα πολλά. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς σε κάποιο παιδί φοβισμένο μπορείς να μεγαλώσει την αυτοπεποίθησή του. Πώς μπορείς να το κάνεις αντιπληκτική πράγματα από, από το σχολείο που πηγαίνει, από το σταθμό. Συνήθως οι φίλοι του παίρνουν τα παιχνίδια και αυτός δεν είναι τα αντιπληκτική, του είναι χαλασμένα. Ξέρει τα πάντα, απλά ντρέπεται να μιλήσει. Πώς μπορεί να γίνει κάτι γι' αυτό, τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Να πω εγώ καταρχήν ότι είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ερώτημα, αλλά είναι αρκετά, πώς να πω, καταρχήν πρέπει να δει κανείς γιατί συμβαίνει αυτό. Είναι σαν τον πυρετό, δεν μπορείς να δίνεις αντιπαιρετικά να θεραπεύεις τον πυρετό αν δεν ξέρεις που είναι η λίμωξη, στη γυλιά, στο θόρακα, στο κεφάλι. Επομένως, το πρώτο πράγμα που θα κάνει κανείς είναι να δει γιατί συμβαίνει στη ζωή του παιδιού αυτό. Συμβαίνει γιατί και οι γονείς του δεν έχουν αυτοπεποίθηση, συμβαίνει γιατί πρόσφατα έχει γίνει κάτι στο σπίτι, συμβαίνει γιατί το παιδί είναι ανεσταλμένο και είναι μια ολόκληρη φιλοσοφία γιατί το παιδί είναι ανεσταλμένο. Είναι παροδικό, είναι κάτι που το έχει όλη του τη ζωή. Καταρχήν πρέπει να δούμε τι συμβαίνει. Μετά πρέπει. Γιατί το είπαμε ότι οι γονείς θέλουν και έτσι μας βλέπουν τα παιδιά, παντοδύναμος, αλλά δεν είναι. Πρέπει να σκεφτούμε ότι στη ζωή μας δεν είμαστε και δεν θέλουμε να είμαστε μόνοι. Πρέπει να δούμε λοιπόν αυτό που είπατε, πώς μπορούμε να κάνουμε, ποιους μπορούμε να επιστρατεύσουμε. Έτσι. Και αυτός δεν είναι πάντα πρώτα ο ειδικός. Πάντα δηλαδή, έχει το πρόβλημα, το πάμε στον ψυχολόγο, στον παιδοψυχίατρο. Η πρώτη γραμμή για να αντιμετωπίσει ένας άνθρωπος τις συναισθηματικές του δυσκολίες είναι η οικογένεια, μετά είναι η ευρύτερη οικογένεια, μετά είναι οι φίλοι, έτσι και αν δεν, οι δάσκαλοι κτλ. Και εφόσον δεν λύνονται τα προβλήματα. Θα λέγουμε λοιπόν ότι θα ξεκινήσουμε από το ίδιο το σπίτι και μήπως κάτι συμβαίνει στους γονείς και οι ίδιοι βιώνουν κάποια συναισθηματική φάση δύσκολη. Εάν δεν συμβαίνει κάτι, θα λέγαμε ότι θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την κουβέντα και το πρότυπο και άλλων ανθρώπων, όπως είναι ένας αγαπημένος θείος, συνονός, ένας μεγαλύτερος πιθανό ξάδελφος με τον οποίο το παιδί είναι δεμένο και το οποίο μπορεί και να συζητήσει τη δική του γλώσσα και να είναι πρότυπο. Θα βοηθούσε πάρα πολύ το παιδί να μπορέσει να αισθανθεί καλά, να ανοιχτεί και να κερδίσει την αυτοεκτίμηση μέσα από τομείς που μπορεί. Μπορεί το παιδί να αισθάνεται στο σχολείο, δεν τα καταφέρνει πολύ καλά. Ή δεν είναι συμπαθής, ή δεν είναι, ξέρω εγώ, το κορίτσι μαζορέτη, ή το αγόρι δεν είναι ο αρχηγός στην ομάδα μπάσκετ, γιατί είναι λίγο χοντρούλο, είναι λίγο κοντό, είναι λίγο δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί. Όμως να έχει μια εξαιρετικά καλή φωνή και στη χοροδία να είναι φοβερός, ή μπορεί να παίζει εξαιρετικό σκάκι, ή μπορεί να γράφει, ξέρω εγώ, καταπληκτικά, να κάνει σκίτσα, δεν ξέρω τι εγώ τι. Πάντα πρέπει να προσπαθούμε να βρίσκουμε τι είναι αυτό που θα κάνει το παιδί να αισθάνεται θεϊκά μοναδικό, ας πούμε, έτσι. Τώρα, εάν μερικοί απλοί τρόποι, έτσι, κοινωνικοί, ας το πούμε, δεν μπορέσουν να ενισχύσουν και εφόσον πάρουμε και τη βοήθεια των δασκάλων και εφόσον δούμε και τι συμβαίνει στο σχολείο, μήπως πραγματικά τα άλλα παιδιά κάτι κινείται, κάτι έχει γίνει, οτιδήποτε, από εκεί και πέρα ίσως να χρειαστεί και μια πιο εξειδικευμένη δουλειά. Πολύ γενικά τώρα, γιατί είναι και κάτι πιο γενικό. Κάποιο άλλο, η κυρία Παπαχρυσανθάκη από τον Νόμο Λευθυλωτών Καρατού Καρκίνου Εκαλιάς. Συμπεριβίδα και σας ευχαριστούμε για αυτά που μας δώσατε. Μισό λεπτό, να έρθει το μικρόφωνο για να ακούγεστε. Συγχαρητήρια και ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτά που μας δώσατε απόψε και θα τα πάρουμε κοντά μας. Απευθύνομαι και στις δύο κυρίες, αλλά ιδιαίτερα στην κυρία Κατριβάνου που έχω την εντύπωση ότι έχει ασχοληθεί με το θέμα. Η κοινωνία μας δεν είναι αγγελικά πλασμένη. Μιλήσατε για τις οικογένειες
για τις υγιείς οικογένειες, επέθη το ερώτημα των διαζευγμένων οικογενειών. Εγώ θα θέσω ένα ερώτημα το οποίο νομίζω θέλει και πολλή συζήτηση, αλλά με δύο λόγια θα ήθελα να μου πείτε. Ανύπαντρος μητέρα. Έχετε κάτι να μου πείτε για αυτά τα παιδιά τα οποία θα μεγαλώσουν και που τα μέσα μαζικής ενημέρωσης πολύ ευχαρίστως τα δίνουν και πολύ ευτυχισμένες οι μητέρες οι οποίες είναι ανύπαντρες και αισθάνονται και πάρα πολύ καλά με αυτό. Θα θέλατε κάτι να μου πείτε γι' αυτό παρακαλώ. Ευχαριστώ. Η πραγματικότητα είναι ότι αυτό που λένε, που λέμε τα νέα, οι νέες μορφές, οικογένεια, δεν μπορεί να το πει κανείς. Η οικογένεια, οι νέες μορφές που ζούμε, οι νέες μορφές που υπάρχουν, έτσι. Και υπάρχουν διάφορες αυτές που είπε πριν η κυρία, μια οικογένεια στην οποία είναι τα παιδιά από την πρώτη οικογένεια, τη δεύτερη οικογένεια, την ενδιάμεση οικογένεια και δεν ξέρω και εγώ τι, οι ανύπαντρες μητέρες, υιοθετημένα παιδιά από ομόφυλα ζευγάρια. Υπάρχουν έτσι πάρα πολλά πράγματα και η βιβλιογραφία είναι τάχιστα εξελισσόμενη και γενικά, τουλάχιστον και στην ιατρική, κάτι που ξέρεις πέρυσι, φέτος είναι παροχημένο. Έτσι. Λοιπόν, αυτά που λέμε δυστυχώς είναι αντικρουόμενα και κάτι που διαβάζουμε πέρυσι, φέτος έρχονται 10 μελέτες και τα νερών. Δεν μπορούμε να βάλουμε σε ένα τσουβάλι όλους τους ανθρώπους και όλες τις καταστάσεις. Γιατί ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι και σε οικογένειες που είναι άρτιες εντός εισαγωγικών, οι άνθρωποι συγκατοικούν, μοιράζονται το ενίκιο, γράφουν με γράμματα στους καθρέφτες μην ξεχάσεις να πληρώσεις εκείνο και αυτό εμείς δεν μπορούμε να το ονομάσουμε οικογένεια. Πολλές συζητήσεις γίνονται για το κατά πόσο είναι εγωιστικό, είναι απάνθρωπο, είναι ανήθικο, είναι, ας το πούμε, παθολογικό ένας άνθρωπος να θέλει, επειδή θέλει να ικανοποιήσει μια δική του, ένα δικό του όνειρο, μια δική του επιθυμία, να κάνει ένα παιδί. Δεν είναι πάντα έτσι. Πολλές φορές βλέπουμε ανθρώπους που πραγματικά έχουν μέσα τους μια μεγάλη ηρεμία. Έχουν μέσα τους εσωτερικεύσει πολύ καλά πράγματα και τα οποία θέλουν και μπορούν να τα δώσουν. Είναι πολύ μεγάλο το βάρος και η ευθύνη των γονιών και πολλές φορές και οι δύο γονείς που μοιράζονται δεν μπορούν να τα καταφέρουν. Πόσο μάλλον όταν είσαι μόνος σου και έχεις να φέρεις σε πέρας όλο αυτό το τεράστιο έργο. Παρόλα αυτά, πολλές φορές, πολλές μητέρες καταφέρνουν και λειτουργούν αρκετά καλά και είναι αρκετά καλές μητέρες. Εγώ θα έλεγα, επειδή είναι κάτι το καινούριο, να μην είμαστε ούτε καταδικαστικοί, ούτε απορριπτικοί. Βεβαίως δεν ξεκινάμε με τη βάση ότι τι καλά που το σκέφτηκες και τι καλά που να γίνεται. Γιατί εγώ πάντα λέω το τραπέζι δεν μπορεί να στηριχτεί σε ένα πόδι. Δηλαδή κάθε τι ξέρουμε ότι για να έχει καλή στήριξη πρέπει να στηρίζεται καλά. Και επίσης ξέρουμε ότι στη φύση δεν υπάρχουν είδη, δηλαδή και τα γατάκια πόσα πολλά έχουν και τα πουλάκια, έτσι, το ένα καταλαβαίνετε τι εννοώ. Παρ' όλα αυτά, επειδή είναι κάτι το καινούριο και επειδή όλοι οι άνθρωποι και όλες οι καταστάσεις δεν είναι ίδιοι, δεν είναι καλό να ξεκινάμε απορρίπτοντας έναν άνθρωπο και απορρίπτοντας αυτό που θέλει να δώσει, που είναι αγάπη, που είναι να εμπνεύσει μια ζωή με αισιοδοξία, που είναι να κάνει έναν άνθρωπο ευτυχισμένο. Βλέπουμε πολλά δύσκολα πράγματα, αν θέλετε την εμπειρία μου την κλινική. Πολλά παιδιά δηλαδή που έχουν συμπτώματα, ψυχολογικά. Αλλά βλέπω και πολύ καλές μητέρες. Αυτό
να το πω. Έτσι. Και είμαι αισιόδοξο, ξεκινώντας από την πραγματικότητα, γιατί πρέπει να είμαστε ρεαλιστικοί, ότι υπάρχουν και αυτές οι καταστάσεις. Και επίσης θέλω να πω ότι πρέπει να σκεφτόμαστε ότι σαν άνθρωποι μπορεί να μας τύχει οτιδήποτε και σε εμάς τους ίδιους. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνουμε κριτική ή να βλέπουμε με μιζέρια συναισθηματική κάποια πράγματα που ενώ θέλουμε να τα εξωστρακίσουμε και μακριά από εμάς και να αγαπάτε τα πράγματα, εμένα το παιδί μου τι λέτε, εμένα αν γύριζε η κόρη μου και μου έλεγε αυτό, θα. Είμαστε γονείς, είμαστε άνθρωποι και νομίζω ότι αυτό που χαρακτηρίζει πάρα πολύ τον πολιτισμό και τον άνθρωπο, γιατί ο καλός γονιός είναι ο άνθρωπος που αγαπάει και τον πολιτισμό, είναι η αγάπη προς τον άνθρωπό μας. Επομένως, αγαπάμε και τα παιδιά που έρχονται από μητέρες, που είναι μόνες τους, αγαπάμε και τις μητέρες αυτές. Χωρίς αγάπη δεν υπάρχει πολιτισμός, δεν υπάρχει εξέλιξη, δεν υπάρχει γονεϊκός ρόλος. Απλά λίγο να συμπληρώσω, γιατί είναι σαφώς πολύ σημαντική και η κοινωνική πλευρά και το να μην υπάρχει στίγμα, γιατί το στίγμα δημιουργεί άλλα προβλήματα. Αφήνω όμως αυτό το θέμα, γιατί ήδη το έπιασε η κυρία Κατριβάνου. Αυτό που θέλω να πω είναι ο κάθε γονιός, είτε αυτή είναι ανήπαντρη μητέρα, είτε είναι μητέρα που ζει από τη γέννηση του παιδιού της ή από την εγκυμοσύνη και μετά χωρίς τον πατέρα, και όχι μόνο γιατί δεν λειτουργήσε η σχέση, και όχι μόνο γιατί ήταν θέμα φιλοσοφίας να είναι μόνη της, αλλά γιατί μπορεί να υπάρχει θάνατος ή οτιδήποτε άλλο. Δύο πράγματα είναι εξαιρετικά σημαντικά, και το πώς λειτουργεί ο ρόλος του πατέρα από οποιονδήποτε τον παίξει αυτό τον ρόλο, και εκεί θέλω να είμαι πολύ ξεκάθαρη, μπορεί η μητέρα να στηρίζεται από ένα άλλο μέλος της οικογένειάς της, γιατί έχει ανάγκη τη στήριξη για να τα βγάλει πέρα με το μωρό της. Ο πατέρας λειτουργεί, μπορούμε να το φανταστούμε λιγάκι σαν μια μεγάλη αγκαλιά που έχει μέσα της τη μητέρα και το μωρό. Αν αυτό είναι οι κοινωνικές δομές, κοινωνικές ή όχι, αν αυτή είναι η ευρύτερη οικογένεια, αν αυτή είναι μια σχέση της μητέρας επόμενη, όλα αυτά είναι εξαιρετικά σημαντικά να στηριχτεί η μητέρα για να αντέξει όλα αυτά που το βρέφος φέρνει στην επιφάνεια και που την καλεί να αντιμετωπίσει. Και ένα βρέφος πραγματικά μας κάνει να δυσκολευόμαστε μέχρι τα όρια μας, τα οποία όρια μπορεί να μην είναι αυτά που φαίνονται στον κοινωνικό χώρο, να είναι πολύ πιο περιορισμένα στην ψυχική διαθεσιμότητα. Άρα είναι πολλοί παράγοντες που παίζουν ρόλο. Σαφώς το στίγμα δημιουργεί επιπλέον προβλήματα, χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν ξεκινάει αυτή η γυναίκα και το παιδί της μαζί με αυτήν, έχοντας ήδη ένα μειονέκτημα. Μειονέκτημα με την έννοια ότι έχει λιγότερα από όσα θα μπορούσε να έχει. Που μπορεί να λειτουργήσουν κάποιες άλλες σχέσεις διορθωτικά, υποστηρικτικά, για να μπορέσει ο ρόλος του πατέρα, γιατί μιλήσατε μόνο για τη μητέρα, ο ρόλος του πατέρα να παιχτεί και από την ίδια τη μητέρα, αλλά και από άλλους ανθρώπους από το περιβάλλον. Βλέπω πάρα πολλά χέρια να σηκώνονται. Δύο ερωτήματα ακόμα. Να θέλετε να μιλήσετε τώρα, κύριε Αντιδήμαρχε, ή να κλείσετε. Να έρθει λοιπόν στο βήμα ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο οποίος είναι και ένας από των δύο διοργανωτών της αποψινής εκδήλωσης. Κύριε Χασμάνη. Εγώ θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές, την κύριε Ζιάννη, αλλά θα ήθελα να ευχαριστήσω εσάς. Και θέλω να ξέρω τώρα, εγώ και εσείς είμαστε υπεύθυνοι γονείς ή δεν είμαστε υπεύθυνοι γονείς που είμαστε εδώ? Εγώ πιστεύω είμαστε υπεύθυνοι γονείς που είστε εδώ, άστο και τον προβληματισμό. Τώρα βέβαια μερικές ερωτήσεις που έγιναν πάρα πολλές.
Υπάρχουν τώρα και παιδιά που είναι χωρίς γονείς καθόλου. Εγώ μεγάλωσα χωρίς γονείς. Δηλαδή θα ήθελα οι γονείς μου εδώ να προβληματιστούν εδώ και να με έδωσαν οδηγίες και να ήταν πραγματικά υπεύθυνοι και καλοί γονείς. Φανταστείτε και παιδιά σαν εμένα, είναι και στην Αιθιοπία, είναι και παντού. Άρα εσείς είστε τυχεροί που πραγματικά προβληματίσετε τα παιδιά σας και θα δώσετε κάτι για τα παιδιά σας. Και εγώ δεν παρολαμβάνω οι γονείς μου να με δώσουν τίποτα. Όμως είμαι τυχερός, γιατί η βολή της Πάτρας όλοι είναι γονείς μου και με έχουν δώσει πολλά. Και αυτό πραγματικά η αγάπη τους αυτή με αρκεί πάρα πολύ. Άρα για μένα τα παιδιά, τα δικά μας, τα δικά σας και τα δικά μου δεν θέλουν ψυχολόγους. Εμείς οι γονείς θέλουν ψυχολόγους. Και θα ήθελα βέβαια εγώ να ευχαριστήσω ευτυχώς που είναι ο Δήμαρχος εδώ και έφυγε για να μπορώ να πω και καμιά κουβέντα, γιατί άμα είναι εδώ θα πρόσεξα. Πρώτα, ο Δήμαρχος, ο πολιτικός, ο βουλευτής όλοι πρέπει να κάνουμε για αυτούς reality. Εγώ κάνω με τον Δήμαρχο τον Ανδρέα Φόρα reality. Πάω στο φτωχό, πάω στους γονείς, πάω στην ανήπαντρη μητέρα, ζούμε μαζί χωρίς κάμερες, να καταθέσουμε τα προβλήματα και να είμαστε δίπλα τους. Θα ήθελα όλοι οι πολιτικοί να κάνουν reality με τηλεόραση, να δούμε πώς αξίζει η πολιτική να προσφέρουν για αυτή την κοινωνία. Ευχαριστώ πολύ. Δύο ερωτήματα τελευταία, παρακαλώ, για να κλείσουμε, ο κύριος. Ήθελα να ρωτήσω κάτι. Έχουμε δύο μωράκια. Είναι μικρά σε ηλικία. Παίζω μαζί τους, είμαι και σκληρός, είμαι και καλός, όταν πρέπει. Γιατί φωνάζουν συνέχεια, θέλουν συνέχεια τη μαμά. Όταν πρόκειται να μοιραστούμε ορισμένα πράγματα, δηλαδή να βοηθήσω, όχι μαμά. Ένα αυτό, και δεύτερον κάτι με τα φρούτα ήθελα να ρωτήσω, εκτός εποχής. Δίνουμε φρούτα, τρώμε φρούτα. Και με τα φρούτα που πλέον δεν είναι φρούτα, είναι γεμάτο ορμόνι. Τρώμε, και αν τρώμε, τι τρώμε. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ να πω απλώς ότι είστε πολύ σημαντικός για τα παιδιά και χρειάζεται να αντέχετε να ζητάνε τη μαμά τους. Αν αυτό μπορείτε να κάνετε, τότε θα είστε ακόμη πιο χρήσιμος και στη μαμά και στα παιδιά. Παρόλο που μπορώ να καταλάβω το παράπονο του πατέρα που λέει «Γιατί δεν με ζητάνε ποτέ εμένα, αφού είμαι και εγώ κοντά τους». Σας ζητάνε με άλλο τρόπο και αν τυχόν δεν σας έχουν, τότε θα είναι πολύ σημαντική η έλλειψή σας. Άρα δεν ζητάμε πάντα αυτόν που έχουμε ανάγκη με τον ίδιο τρόπο που ζητάμε κάποιον άλλον. Θέλω να πω ότι ο ρόλος του πατέρα και της μητέρας είναι και διαφορετική μεταξύ τους. Όλα αυτά που τα εξισώνουμε όλα και τα ισοπεδώνουμε όλα, μερικές φορές μας μπερδεύουν. Και βεβαίως τα παιδιά και όταν χτυπάνε και όταν πονάνε, φωνάζουν πρώτα μαμά. Και εσείς ο ίδιος, φαντάζομαι ότι πρώτα φωνάζατε μαμά και μετά τον πατέρα σας. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ο πατέρας σας δεν ήταν σημαντικός για εσάς. Και εξαρτώμουν, γιατί μάνα μου είναι. Να απαντήσω. Ακριβώς, λοιπόν για τα φρούτα. Αυτό που θα απαντήσω ισχύει και για τα λαχανικά. Πρώτα απ' όλα να θέσουμε τη βάση ότι, όπως είπαμε και πριν, τα φρούτα και τα λαχανικά δεν είναι η πρώτη επιλογή των παιδιών. Δηλαδή, τα περισσότερα παιδιά, ευτυχώς όχι όλα τα περισσότερα, το κάνουν αναγκαστικά γιατί πρέπει, γιατί τους θα επιβάλλουν οι γονείς. Οπότε έχουμε δύο κοινά. Κοιτάζουμε να δούμε από το ευρές φάσμα φρούτων και λαχανικών που τρώει ένα παιδί, τι του αρέσει. Δηλαδή, εάν όλα τα φρούτα και λαχανικά που έχουμε, ένα παιδί τρώει για παράδειγμα μόνο μπανάνα, μήλο και χυμό πορτοκάλι και δεν δέχεται τίποτα άλλο, πάμε με αυτό που έχουμε. Προσπαθούμε να πείσουμε το παιδί να τρώει αυτά που ήδη του αρέσουν και μετά θα προσπαθήσουμε να του εισαγάγουμε στη διατροφή του και τα άλλα φρούτα και λαχανικά που δεν μας αρέσουν σε εμάς, είναι εποχιακά, είναι ελληνικά. Αλλά έρευνες έχουν δείξει το εξής, ότι
στα επίπεδα λογικής κρίσης, είναι πολύ πιο πιθανό να έχουμε προβλήματα υγείας, όπως για παράδειγμα διάφορους τύπους καρκίνου, μακροχρόνια, εάν δεν τρώμε καθόλου φρούτα και λαχανικά, παρά τα φρούτα και τα λαχανικά τα οποία έχουν ορμόνες, να μπορέσουν να μας προκαλέσουν μία πολύ σοβαρή ασθένεια. Δηλαδή, να το θες αλλιώς, είναι πολύ καλύτερο να τρώμε κάποια φρούτα τα οποία έχουν, δεν είναι στο ντόπια, δεν είναι ελληνικά, ενδεχομένως να έχουν κάποιες ορμόνες παραπάνω, παρά να τα τρώμε καθόλου. Είναι πολύ πιο επικίνδυνο για την υγεία μας να μην τρώμε καθόλου φρούτα παρά να τρώμε κάποια τα οποία έχουν λίγες παραπάνω ορμόνες λαχανικά. Ούτως ή άλλως, παραδείγματος χάρη μπανάνες. Δεν υπάρχουν στην Ελλάδα, είναι σαγόμενες. Πόσες μπανάνες ωφέλει ένα παιδί στην καθημερινότητά του για να το καταστρέψει στην υγεία του, ή πόσες φράουλες θα φάει. Οπότε, αν ένα παιδί τρώει μόνο ντομάτα ή αγγούρι και δεν τρώει καθόλου άλλα λαχανικά, ντομάτα, ντομάτα. Και μετά πάμε για τα. Εντάξει. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Όταν μεγαλώνεις τα παιδιά σου με κάποιες αξίες, με κάποιες ηθικές αξίες και του λες παιδί πρέπει να είσαι καλό, παιδί μου δεν πρέπει να δένεις τους συμμαθητές σου, να είσαι έντιμος, δεν πρέπει να πάρεις τη γόμα τους και το καθετή. Και το παιδάκι τα έχει μάθει αυτά μέσα στο σπίτι. Πάει στο σχολείο, του παίρνει τη γόμα το άλλο, το κοιτάζει. Το σπρώχνει το άλλο, το ξανακοιτάζει. Το δένει το άλλο, το ξανακοιτάζει. Τελικά τι κάνεις, αναιρείς αυτά που του έλεγες, του λες ότι ξέρεις λάθος μέχρι εδώ, έγινε και εσύ πιέζεις να επιβιώσεις, τι κάνεις εκεί. Αλίμονο αν αλλάζαμε τόσο εύκολα τις αξίες. Θα ήμασταν πολύ πιο δυστυχισμένοι αν δεν είμαστε ήδη, γιατί μερικές τις έχουμε αλλάξει. Δεν αλλάζεις αξίες. Προσπαθείς να εξηγήσεις το παιδί και τα βαλιά, πιστέψτε με, αυτό είναι από πάρα πολύ μικρά. Βέβαια, το παιδί των 2 ετών θα ακούσει με το παραμύθι, θα ακούσει με το παράδειγμα, θα ακούσει με το παιχνίδι. Ακούνε πάρα πολύ καλά, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό, γιατί την έννοια του σωστού και του λάθους αρνούν τα παιδάκια να την αντιληφθούν, δεν βάλλονται όταν είναι κάπως ο χρονών. Αλλά από πολύ μικρά μπορούν να καταλάβουν τι είναι πραγματικά αυτό που ακολουθούμε και είναι αυτό που κάνει και ο μπαμπάς και η μαμά. Εκτός βέβαια και αν λέμε στο παιδάκι, κοίταξε παιδί μου, δεν βρίζεις και ακούει τη μαμά να μιλάει στο τηλέφωνο, κατανοώ. Αυτό δεν γίνεται. Αλλά είναι πολύ εύκολο και το δέχονται πάρα πολύ καλά και νιώθουν και μια ηρεμία τα παιδιά. Ενώ αντίθετα νιώθουν μια αναταραχή και ανασφάλεια εάν γυρίσουμε, ας πούμε, κάτι τέτοιο, αυτό που είπατε, και μετά τους πει η μαμά, αυτό είναι ένα διπλό μήνυμα, είναι κάτι που τα φέρνει σε μια σύγχυση, είναι κάτι που τους φέρνει μια εσωτερική, ας το πούμε, διχοτόμηση, έτσι, τη συμπεριφορά από τη σκέψη, τις πεπιθήσεις από την ιδεολογία, η οποία δεν βοηθάει καθόλου την εξέλιξη. Μπορούμε όμως να εξηγούμε και πραγματικά, όχι μόνο τα παιδιά το καταλαβαίνουν, αλλά πολλές φορές βλέπουμε ότι γίνονται και τα ίδια φορείς, ας πούμε, και κάνουμε και προσιλητισμό, ας πούμε. Δηλαδή, παιδιά που νιώθουν πολύ ασφαλή με αυτά που τους λένε οι γονείς τους, προσπαθούν και κάνοντας παρέα ή παίζοντας με τέτοιο τύπο παιδάκια, ασφαλώς φαντάζομαι ότι δεν αναφέρεστε σε παιδιά με ψυχιατρικό που έχουν τέτοια συμπεριφορά λόγω του ότι έχουν κάποια ψυχοπάθεια. Έτσι, μιλάμε για συμπεριφορές. Και είναι αυτά που τραβάνε τα άλλα παιδιά προς το φυσιολογικό παρά το αντίθετο. Συνήθως, όταν βγαίνει το φως, ο ήλιος, πάντα μας κάνει και βλέπουμε ακόμα και μέσα στο σκοτάδι. Έτσι, αυτό ισχύει. Και λίγο να βγει το φεγγάρι, βλέπουμε, έστω μπορεί να μείνουμε πάρα πολύ καλά, αλλά βλέπουμε να ξεκλειδώσουμε. Τι χρησιμοποιούμε πολλές φορές, ένα φακό, ένα τόσο δαφωτάκι. Αλλά πάντα το φως είναι πιο δυνατό από το σκοτάδι. Και ένα τελευταίο ερώτημα, αν υπάρχει. Να σας υπενθυμίσω, να ανανεώσουμε μάλλον το ραντεβού μας. Α, είναι η κυρία, ένα τελευταίο ερώτημα. Ναι. Να σας ευχαριστήσω την εκδήλωση της ερχόμενης Τετάρτης, όπου επίσης έχει ένα πολύ σημαντικό θέμα, γονείς, σας μιλήσουμε για τις ουσίες.
και θα είναι μεταξύ των ομιλητών η κυρία Μένη Μαλιώρη, η κυρία Κατερίνα Μάτσα, ο κύριος Γιάννης Λίχρος και ο κύριος Χρήστος Δάρας. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα και αυτό, το οποίο νομίζω ότι πρέπει να παρακολουθήσουμε όλοι. Να ακούσουμε το ερώτημά σας και να κλείσουμε με την απάντηση. Καλησπέρα σας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα μας είπατε. Ήθελα να ρωτήσω τα όρια ενός παιδιού που λέγεται ζωηρό ή υπερκινητικό. Πώς το ξεχωρίζουμε και αν χρειάζεται λίγο προσπάθεια από τους γονείς, τέλος πάντων. Πότε είναι απλά ζωηρό και πότε ξεφεύγουμε. Αυτό, ευχαριστώ. Ίσως επειδή οι περισσότεροι είναι ήδη όρθιοι και πρέπει να είμαστε πολύ σύντομοι, νομίζω ότι το παρακάνουμε με το να σκεφτόμαστε πρώτα το υπερκινητικό, που είναι ένα σύνδρομο, και μετά ότι είναι ζωηρό ένα παιδί. Μπορούμε να σκεφτόμαστε τα παιδιά μας σαν ζωηρά και είναι καλό πράγμα να είναι ένα παιδί ζωηρό και αφήστε τους ειδικούς να έρθουν και να πούν για κάποια παιδιά που πραγματικά είναι υπερκινητικά, ότι είναι υπερκινητικά. Δεν μπορούμε να βάζουμε ταμπέλες. Και εγώ τουλάχιστον θα ήμουν ενάντια να πούμε αυτό είναι εκείνο, εκείνο είναι τ' άλλο. Όχι. Αν όμως υπάρχουν δυσκολίες, αυτές θα αναδειχθούν, οι δάσκαλοι θα βοηθήσουν, οι γονείς θα καταλάβουν και αν δεν το καταλάβουν θα βοηθήσουν κάποιοι συγγενείς, φίλοι και τότε θα πάνε στον ειδικό και αυτός θα τους πει αν είναι υπερκινητικό το παιδί. Αλλά όλοι μας να έχουμε μία άποψη και να βάζουμε ταμπέλες, νομίζω ότι γίνεται πάρα πολύ επικίνδυνο. Νομίζω ότι χρειάζεται να έχουμε αρκετό χώρο για τα ζωηρά παιδιά και να επιτρέπουμε στα παιδιά να είναι ζωηρά πριν τα βαφτίσουμε πολύ γρήγορα υπερκινητικά. Ευχαριστήσουμε. Θέλει να προσθέσει κάτι, κυρία Κατερβάνα. Ναι, εγώ πια επιγραμματικά ήθελα να πω ότι γενικά το όριο που κάτι είναι στο χαρακτηρισμό του που έχει μια κοινωνική χρειά, όπως το ζωηρό, και το όριο που έχει μια ψυχοπαθολογία και που χρειάζεται ψυχιατρική ή και ψυχολογική αντιμετώπιση, είναι ένα κλειδί σημείο, είναι η έκπτωση, νομίζω. Εάν δηλαδή το παιδί και η δυσλειτουργία, εάν δηλαδή το παιδί με αυτό το χαρακτηριστικό που έχει, να το κάνω πιο γενικό, είναι υπερκινητικό, είναι μελαγχολικό, είναι ντροπαλό, είναι φλίαρο, δεν ξέρω και εγώ τι, θα καταφέρνει στη ζωή του. Πάει καλά στο σχολείο, έχει φίλους, πάει καλά. Γιατί τέτοιοι χαρακτηρισμοί πάνε πολύ. Είναι νευρικό, είναι φλίαρο, όλα αυτά μπορεί να είναι χαρακτηριστικά του χαρακτήρα του. Αρκεί να τα καταφέρνει. Εφόσον πηγαίνει στο σχολείο και δεν το έχουν αποβάλει πολύ τα σχολεία της Ελλάδας, δεν ξέρω και εγώ τι, εφόσον έχει φίλους, πια μπορεί να μιλάμε για κάτι. Έτσι. Κάπως ένα πολύ αδρό όριο είναι αν τα καταφέρουμε. Κάποιοι θα τα καταφέρουμε και θα είμαστε νευρικοί, κάποιοι θα είμαστε κοινωνικοί, κάποιοι λίγο πιο μίζεροι, κάποιοι γκρινιάζοντες. Δεν μπορεί όλοι αυτοί να θέλουμε ψυχίατρο. Εμείς τα είχαμε χάσει. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μιλάτε με αυτήν. Και ελπίζω να σας δούμε και το επόμενο Τετάρτη. Καλώς ήρθατε.